Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλό στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό. Σε παρακαλώ τώρα, δηλαδή Δευτέρα, έχουμε προερχόμαστε από Διπλούρα στην Τρίπολη, να μην ξεκινήσουμε τον ύμνο, έτσι, με το χαλί το οποίο καθιερώθηκε και είναι το σήμα κατευθείαν του Νταμπλούχα ή του ΠΑΟ. Καλημέρα, Κωνσταντίνε μου. Καιρό έχεις να το βάλεις. Τι καιρό είχα να το βάλω, με την ΑΕΚ λίγο με αδίκησε λίγο ο διαιτητής εκεί στη φάση με τον Αυγούστο. Χθες σας ευνόησε. Αδικήθηκα κι εγώ λίγο, αδίκησα τον εαυτό μου. Χθες σας ευνόησε, εντάξει. Με τον Άρη το 2-2 δεν το λες επιτυχία. Χθες σας ευνόησε ο διαιτητής. Έπουμε ευνόησε. Στο 39 ο Μάτος, δύο πέναλτι σε μια φάση κάνει. Όχι, 23 έκανε. Δεν τα είδες, ρε Θεόφαβε, τα δύο πέναλτι. Δεν το βλέπω, ε. Δεν θα φωνάζει ο Μπούζο σήμερα. Όχι, γιατί να φωνάξει. Δεν θα βγάλει κανένα κανένα. Δηλαδή, από άλλο Σαββατοκύριακο κάθεσαι και μου λες μια φάση την οποία. Είπε για αδικία. Ναι. Και εσύ ευνοήθηκες χθες. Πού ευνοήθηκα. Να ευνοηθώ, να το πω, ρε παιδί μου, να βγω να πω ότι δεν πρόκειται να το πει. Όχι, πώς δεν έχουμε πει πολλές φορές. Δύο πέναλτι κάνει ο Μάτος στο 39. Στο κόρνερ. Ποιο είναι το τράβημα. Ποιο είναι τράβηγμα. Ποιο είναι τράβηγμα. Δηλαδή, ο Μπαρέλα έχουμε... με τα χέρια συνέχεια πάνω στον Μπαράλες. Καλά ήταν. Ναι, ο Μπαράλες έπρεπε να έχει αποβληθεί από το 10. Έδινε... Ο Μπαράλες έπρεπε ναι. Να. Άμα μου λες για χέρια για γωνιές, έπρεπε ναι. Να έχει αποβληθεί από το 10. Τι έκανε ο Μπαράλες. Παρούσε σε κάθε μονομαχία γωνιές, σμπροξιές, κουμπιές. Ο Μάτος τότε έπρεπε να στη χώρα του. Ο Μάτος ήταν στη χώρα του. Βέβαια, με τις αγωνιές. Τον έχει κόψει το χεράκι του μια χαρά. Ο Μπαράλες είναι επικίνδυνος. Ο Μπαράλες είναι βρώμικος. Ο Μάτος καθαρός. Ο Μάτος είναι καθαρός βρώμικος. Είναι καθαρό. Καλά, βρε, απίθανε. Από όλο Σαββατοκύριακο βγήκε να μου πει για τον Βαρέλα, ο οποίο τον έφαγε, έτσι. Θα περιμένουμε σήμερα τα μαντάτα. Είχαμε όλο Σαββατοκύριακο. Ο Βαρέλα, ναι. Ο Βαρέλα, κανονικά αν υπάρχει Θεό, πρέπει να τον έχει 6 μήνες έξω. Μη βρε, χτύπα ξύλο. Αν υπάρχει Θεό που πιστεύετε. Ξύλο, βρε, άνθρωποι, να είναι έξω. Γιατί έξω. Να είναι έξω. Γιατί... Για να χάσω πάω ένα εργαλείο, εμένα δεν με ενδιαφέρουν τα πρόσωπα. Η ομάδα με ενδιαφέρει. Παραδόπιστο. Και το παίζει πάω ξύ. Ξεκίνησε με αυτό, ναι. Ενώ αλλού ήθελα να πάω. Πάνω που θες, ναι, θα τρέξουμε παντού. Και 16 μπήκε μέσα. Θα βγούμε και 33 θα βγαίνουμε κι εμεί. Όπω μπαίνουμε θα βγαίνουμε. Θα μπαίνουμε και 47. Α, δεν κατάλαβα λέω. Εμεί γιατί ρε βίλα δεν πληρώνουμε την ύφη. Να βάλω χέρι, λέει του άλλου. Πρέπει να του βάλουμε ένα χέρι. Μετά. Θα βάλουμε χέρι μα, άσχετα λοιπόν, να πάει ναι. Ναι. Λοιπόν, ο Βαρέλα ξεκινήσαμε ανάποδα. Θα μάθουμε σήμερα τι έχει. Η γυναίκα του, η Αντριάννα, πάντως χθες αργά το βράδυ έκανε ένα αποστάσμα. Όχι ιδιαίτερα καλό. Και λέει μαζί θα το περάσουμε και αυτό. Άρα, κατάρα του Θεούρα. Τι είπα, ξύλο, ράκε, μα και σα. Κατάρα του Θεούρα. Θεό ραπ. Δεν μου λες τι είναι αυτή εδώ, ρε. Ποιο. Κάτω από τα φουστάνια των γυναικών του βγαίνουν και κάτω. Καλά, κάνουν. Δεν το ξέρει ότι ποδοσφαιριστέ. Τι αυτό, άρα. Όταν γνωρίζουν νεαροί γυναίκε, ναι. Οι γυναίκε του είναι ο μάνατζερ του, ο άντρα του, η γυναίκα του. Νεαροί γυναίκε, τι είναι αυτό, τι. 19-20 χρονών παντρεύονται. Ναι. Του τυλίγουν μέσα σε αγωγικά, του κρεβατζόν. Ναι. Στα 35 τι γυναίκε βλέπουν πολύ διαφορετικά. Γιατί είναι παιδάκια, έχουν μάθει να παίζουν ποδόσφαιρο. Τρελό, εγώ το ξέρω από προσωπική μου εμπειρία. Δεν μπορώ να βλέπω εγώ. Δεν δύο μπορείς... μέτρα γαϊδούρια ναι. Να βγαίνει η γυναίκα του και να του λέει. Είναι γαϊδούρια στο χορτάρι, ναι. Έξω από το χορτάρι, είναι παιδάκια γιατί δεν έχουν γουστάρω, μάθει. Δεν γουστάρω. Τι να κάνω τώρα, δεν γουστάρω. Δεν γουστάρω να με ενημερώνει αυτοί... εμένα η κυρία Βαρέλα έχουνε, από το Instagram. Έχουν μάθει να κουρσάνε μια μπάλα. Είναι παιδάκια να ξέρει. Άσε που είναι παιδάκια. Άσε που είναι παιδάκια. Εσύ τι λε, ένα 35 ποδοσφαιριστή, 36 που τελειώνει το ποδόσφαιρο, έχει μάθει ζωή του. Έχει. Τι έχει μάθει ζωή του. Μόνο να κουρσά την μπάλα. Έχει μάθει αλητία. Τι αλήθεια. Την μπάλα είναι απάτη. Μέσα στο χορτάρι. Τι, γιατί και εκεί. Όχι, ρε, σε άλλο πράγμα. Είναι. Στο λέω, ξέρω και θα σου πω παραδείγματα. Για να εγώ γνώρισα από τις φορηστές. Υπάρχουν και αυτοί. Οι οποίοι δεκαετία 60-70 ήταν κοπρόσκυλα. Τώρα, άμα μου τους κάνετε εσείς. Δεκαετία 60-70 ναι. Δεν είχαμε αυτές τις παροχές που έχουμε τώρα. Δεν ήταν επαγγελματικό το ποδόσφαιρο. Βρε ποδοσφαιριστή. Δεν ζούσαν από το ποδόσφαιρο. Δεν ζούσαν. Έκαναν και άλλη δουλειά και ήταν μάγκες έξω. Άλλο πράγμα. Τώρα ζουν αποκλειστικά από το ποδόσφαιρο. Και από τα 15. Τι είπε η κυρία Βαρέλα τώρα, μα φά κανένα τέταρτο. Είπαμε τώρα για να πάμε με τον Αρκουδιάρη. Θα μάθουμε σήμερα τι έχει. Είπε θα το περάσουμε μαζί και αυτό. Άσχημα τα μαντάτα έγραψε. Ναι. Δεν πειράζει, έχει τον Ήγρασον, έχει άλλους. Τον Ήγρασον έχουν τον Μιχάη. Ο φετινός Βαρέλα άστονα. Λοιπόν, καλημέρα σε όλο τον κόσμο να πούμε. Άστονα. Καλή εβδομάδα. Ναι, ναι. Έχουμε αναρτήσει τον Νικολάκη σήμερα, σας περιμένει
Ένα πολύ γλυκό αγοράκι ο οποίος έχει. Τι είναι αυτός? Ένα αγοράκι 20 μηνών, ο οποίος δεν έχει χάσει ποτέ τη ζωή του. Αυτό το αγοράκι είναι ξανθό και όμορφο. Γιατί δεν έβαλες κανένα γυφτάκι από τον υδροπόταμο με κανένα δόντι σάπιο να πούμε εκεί γιατί πέρα? Γιατί δεν έχουμε όμορφα αγόρια εμείς στον ΠΑΟΚ? Δεν έχουμε αγοράκια όμορφα. Όχι, ρε τρελό. Και πώς δεν έχουμε, ρε Κωνσταντίνε? Ούτε γυναίκες ωραίες έχει. Πώς δεν έχουμε? Κάσο Βικελίδης, θες και πολύ πράγμα πάλι. Έτσι έβλεπα κάτι. Μιλφάρες. Μιλφάρες και κουγκάρες. Κουγκάρες και μιλφάρες. Και εκεί είσαι, Κωνσταντίνε. Ήρθανε να δουν το φιλικό. Το φιλικό. Κάτσε, θα πάμε, βρε. Κάτσε, βρε γρήγορε. Κάτσε, έχεις βάλει 8, έχεις φύγει. Κάνε νεού από τη θύρα 1 και από την άλλη, στις άλλες θύρες δεν κάνανε τίποτα. Τίποτα δεν κάνανε. Θα πάμε και στον Άρη, θα πάμε, θα πάμε. Πάμε, άντε. Λοιπόν, ένα τύπ ημέρας, πολυχρόνη έχεις. Τι πολυχρόνη? Να γιορτάζει σήμερα, πολυχρόνη. Έχεις κανένα πολυχρόνη? Το χρόνο εξαρχάκου. Το χρόνο εξαρχάκου. Πέθανε πριν. Σήμερα για να την πει και στον Γρηγόρη το μεσημεράκι, ναι. Να ξέρει, σαν σήμερα. Τι έγινε? Τι είχαμε αβάν πρεμιέρ, σαν σήμερα. Τι θα πει αβάν πρεμιέρ? 7 Οκτωβρίου του 1960. Τρία, αν δεν κάνω λάθος. Μα που νωρίς. Ναι, 7. Η Κτής Κακομοίρας έκανε avant première, παρουσίαση στα σινεμά της εποχής και έκανε πάταγο, έτσι. Το χαλί σας δηλαδή, το... έκανε avant première. Δύο έργα έπαιξε ο Χατζηχρήστος. Το Μπακαλόγατο κοινός, ναι. Εντάξει. Σε θείασο είχε γίνει χαμός, έτσι, δεν το συζητάμε. Δεν μετράει ο Χατζηχρήστος, αν ήταν αλλά ο Φίλος δεν τον ήθελε. Άστο. Ναι, έκανε πάντως πάταγο αυτή. Ένα σενάριο. Τη πλάκα στο σενάριο ήταν αυτό. 7 σελίδες σενάριο. Τη πλάκα, αλλά η ερμηνεία είναι καταπληκτική του Μπακαλόγα του. Και έχει μείνει στην ιστορία, γι' αυτό και υπάρχει κιόλας. Έπαιζε ωραία και ο Δούκας όμως. Ποιο Δούκας, ο Λευτέρης? Όχι, ο χοντρός που έκανε το μπακάλι. Σωστό. Έπαιζε ωραία και ο Φέρμας. Σωστό. Έπαιζε ωραία και ο Ρίζος. Ο Φέρμας ήταν Μερακλής, ξέρεις. Τι ξέρει. Μερακλής ήταν ο Φέρμας, το έχει δηλώσει. Ναι. Εγώ λέει θέλω χαράλαμπο κάθε μέρα για να, είμαι, να φτιάχνω. Το στο γάμο του Φέρμα ξέρει τι είχε γίνει. Τι είχε γίνει. Άναψαν ντουμάνια, χαμός, τι έγινε. Φωτιές, κακό. Ο Φέρμας είχε κάποιες διακασίες. Το είχε δηλώσει ο άνθρωπος. Ναι, τα είπε, είμαι Μερακλής. Ο Σακελάριος. Τι έκανε. Ο Αλέκος. Για αυτό, κουσκούς εποχής τώρα, ναι, για να πάμε στις μπάλες. Πήγε εκεί στο Θυμιατό και πέταξε χασίσι μέσα. Μαστούρωσε όλη η εκκλησία. Πού τα ξέρεις τα ρεμπαγάσα? Τι σε νοιάζεσαι? Εκεί ήσουν στο 60 ακόμα γέννησες. Εσύ τα γεννήθηκε ο Χριστός εκεί ήσουν? Όχι, δεν ήμουν. Τότε μην ξέρεις και εσύ. Α, δεν ξέρω κι εγώ. Άρα φτιάχνουμε ιστορίες. Ό,τι θέλουμε κάνουμε. Πήγε λοιπόν και ο παπάς που ήταν γκέι. Α, και γκέι ο παπάς. Φώναζε. Και έριξα με χασί στο τέλος. Καλέ, εγώ θα ντυθώ νυφούλα, φώναζε ο παπάς. Ο παπάς έγινε της Κακομοίρας. Και μετά βγήκε το έργο προφανώς, ε. Έγινε της Κακομοίρας. Είπε ο παπάς που ήταν γκέι. Αυτά παιδιά μόνο εδώ, εγώ θα γίνω νυφούλα, έλεγε. Αυτά μόνο εδώ, στο γάμο του Φέρμα, έτσι. Στο γάμο του Νίκου Φέρμα. Όπου βάλανε μέσα στη φωτιά. Έβολο Σακελάριο, χασί στο Θυμιατό. Λίγο χαράλαμπο μέσα και. Μαστούρο όλη η εκκλησία. Αλλά αυτά είναι, ρε παιδιά, λοιπόν. Ξέρω εγώ διάφορα να σε πω. Πώς αισθάνονται τώρα τα παοξάκια που συνεχίζουν από το ΙΤΑ 41 παιχνίδια ΙΤΙΤΑ. Τα παοξάκια με τον ΠΑΟΚ χθες να κάνει μια εμφάνιση κομψή κομψά, δεν τη χαρακτήριζα κάτι αμάν αμάν, αλλά να βγάζει για μένα. Ο ΠΑΟΚ έχει ένα θέμα. Τι θέμα? Στα στημένα. Έχει ένα θέμα, δύο θέματα. Ένα είναι τα στημένα. Ένα είναι το λαμίτι στα στημένα και είπε αυτό εδώ θα κάνει man to man μετά την λήξη του αγώνα. Δήλωσε επίσημα ο προπονητής του ΠΑΟΚ. Θα αλλάξω το γυρίσει και θα τα φάουλ σε man to man. Γιατί στα corner είναι man to man. Στα corner. Τα έχουμε πει από την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν ξέρω τι διαφορά μπορεί να έχει το φάουλ από το corner. Δεν ξέρω, αλλά είναι το ένα man to man. Έχω βρει το πρόβλημα πριν από το ένα man to woman, να πούμε. Τους παίχτες τους άκουσες? Το άλλο. Το όχι. Ο παίχτες σε είπε. Τι είπε? Και έκανε δηλώσει. Λέει δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν μπορούμε να το εξηγήσουμε φέτος. Φέτος κάνουμε 2 και 3 προπονήσεις την εβδομάδα πάνω στο κομμάτι των στατικών φάσεων. Πέρσι δεν κάναμε καμία. Κι όμως φέτος τρώμε τα γκολ, πέρσι δεν τα τρώγαμε. Α, σε ρε Πέλκα που λείπει δεν κάνανε. Λείπει και η Ρέντα. Κάνει. Πέρσι δεν κάνανε. Το δήλωσε. Δεν κάναμε, λέει. Η ομάδα είχε βρει το ρυθμό. Τον Πέλκα, γιατί να τον βάλει στη μένα. Σάμα τη Ελλάδα. Δεν λέει, ρε παιδί μου, για, τον, για το συγκεκριμένο. Λέμε στην προπόνηση τι κάνουμε. Ναι, τι. Λέει, κάνουμε συνέχεια 2 με 3 φορές την εβδομάδα προπόνηση πάνω σε αυτό το κομμάτι. Τι. Και πώς γίνεται κάθε φορά να τρώμε τι προπόνηση. Βάρα ένα στα φάουλ και πηδάνε. Σιγά την προπόνηση. Το δουλεύουνε, αγόρι μου. Τι σιγά που εκεί είσαι, τα βλέπεις και αυτά. Σιγά την προπόνηση. Ναι. Σιγά την προπόνηση. Για πες, το άλλο πρόβλημα ποιο είναι? Ο Πάκο. Το πει, άλλο ναι. Πρόβλημα είναι ότι μόλις πιάσει 60 λεπτό, όλοι οι χάφου είναι για πέταμα βιολογικά. Πάλι χάφ μου. Η χάφ σου για πέταμα βιολογικά. Δεν ακούς τι λέω. Βιολογικά. Ναι. Α, μετά το 60 μπαίνει δεν... ο Αγκούστο. Ναι. Είναι αρκουδιάρης. Ωραίος είναι ο Αγκούστο. Πόσο αντέχει είναι ωραίος. Ωραίο χάφ είναι. Ο Αγκούστο είναι της πλάκας χάφ. Οχτάρι κομψότατο. Αρκουδιάρης. Έχει ένα καλό δυνατό πόδι το οποίο δεν το είδαμε ακόμα. Του Μπακασέτα το είχαμε δει. Πάει αυτός. Τον καθάρισε τον άλλο. Μαουρίσιο να τον δούμε. Ο Μαουρίσιο ήρθε και γι' αυτό λέω ότι διαχειρίστηκε καλά το παιχνίδι ο Μάτς. Έριξε τον ρυθμό, ναι. Κλείδωσε το 1-2, ναι, γεια σας. Ναι, ναι, ναι. Γι' αυτό τον θέλω τον Μάουρίσιο. Ποιο θες άλλο, το Μίσιτς και αυτός κουράζεται. Καλό σας αρέσει κι αυτός. Κουράζεται. Α, κουράζει. Εντάξει, ακουρασούνε λίγο. Ποιος. Και αυτός ο οποίος θέλει γουδιά. Ποιος θέλει γουδιά? Πούμε... Ο Μπίσεσβαρ. Όχι. Α, δεν θέλω Μπίσεσβαρ. Ο Καντουρί. Ο Καντουρί. Μόλις πιάσει το ρολόι 60 λεπτό. Το γαϊδούρι στη Σαντορίνη που κουβαλάει τα ξύλα. Αλλά να τος. Ο Μπίσεσβαρ. Εγώ γιατί βλέπω ότι ο Καμπουρί είναι ο χαμάλης του ΠΑΟΚ. Ο Μπίσεσβαρ. Ναι. Εσείς τον εξοντώσατε. Τον βρίζετε και από πάνω.
Τον πείσες, δεν τον εξοντώσαμε, από δεν τον βάλαμε στη θέση του να παίξει. Από τον Αύγουστο μέχρι τώρα, ναι. Τώρα τον βάλατε. Δύο μάτς. Οκτώβριο, Σεπτέμβριο, σε ένα μήνα είναι. Παιδάκι μου, κατορθώσατε σε 1,5-2 μήνες να εξοντώσετε τον Μπίσεσβαρ. Αλλά το εξοντώσουμε. Δεν φταίει ο Μπίσεσβαρ. Ο Μπίσεσβαρ είναι ο Γκαργαντούας του ελληνικού ποδοσφαίρου. Μάστα. Ο παιχταράς, ναι. Τον οποίον εσείς τον βάλατε αριστερό εξτρέμ να μαρκάρει τον μπακ. 1-2, 1-2, 2-1, 1-2. Κουράσκελες. Τον πεθάνατε. Α, ο Μπίσεσβαρ δηλαδή. Και τώρα κουράζεται, βγαίνετε... οι άλλοι δεν έχουν δικαίωμα να κουράζονται που τρέχουν. Αυτό μου λες τώρα. Η ιδιοσυγκρασία σώματος του Μπίσεσβαρ, όταν ο Μπίσεσβαρ είναι ο ασισταδόρος, ο τριπλαδόρος, ο σκόρερ, θα τον προστατεύσεις βιολογικά. Δεν θα τον βάλεις να μαρκάρει τον μπακ. Αυτά πληρώνετε με τον Μπίσεσβαρ. Και τώρα το εύκολο είναι να βγείτε και να πείτε ότι ο Μπίσεσβαρ δεν είναι καλά. Το να ερμηνεύσετε το γιατί δεν είναι καλά ο Μπίσεσβαρ, δεν βλάχω παοξίδες. Ποδοσφαιρικά σας γιατί μιλάω. Γιατί δεν πήγε σε τέτοια διαδικασία και για άλλους παίκτες και παίζεις μόνο για τον Μπίσεσβαρ. Για πες μου, για ποιον παίκτη είναι. Για Χιλιουζιό. Πόσο χρονό είναι ο Μπίσεσβαρ? 31. 31 χρόνια. Ναι. Τι σώμα έχει ο Μπίσεσβαρ? Κομψότατο. Άμα το δεις θα πάθεις πλάκα. Θηρίο είναι. Κομψότατο. Ούτε περιτά. Θέτες είναι. Παιδάκι μου, άλλο σου λέω. Ναι. Είναι φαρδής στο... Φαρδής ασύ έχει, αλλά είναι πολύ γυμνασμένο. Αυτά τα... Ναι. Δεν λέω το αντίθετο. Ναι. Αυτά τα κορμιά, άμα δεις το στίβο, τέτοια κορμιά θα σου κάνουν 100-200 μέτρα. Τα κορμιά στη Λίνο, στη ξέρω, πες με έναν αντισπέλκα, ναι. Τους βάζεις, του λέει 5 χιλιόμετρα. Φίλε, εγώ είμαι ναι. ΠΑΟΚ και ναι. Δεν έχω ούτε παιδιά και από παιδιά, τους κάνω όλους την ίδια κριτική και αυτό που βλέπω εδώ είναι. Και 1,5 μήνα είναι ότι ο Μπίσεσβαρ δεν πατάει καλά. Εδώ ο Ραπτόπουλος είναι για σου λέει να πούμε τη λεπτομέρεια. Γιατί με κλείνεις το μάτι. Η λεπτομέρεια. Αυτή να θέλω να βγάλω από σένα. Η λεπτομέρεια λέει ότι όσο καιρό τον βάζατε, τον εξοντώσατε. Τώρα τον έχουμε σε καλή θέση, γιατί δεν παίζει. Γιατί τώρα τον έχουμε βάλει πίσω από τον Σβιντέρσκι. Ναι. Πάρε μία 30 ετών να ρουφήξει του 50 τον προστάτη επί 2 μήνες. Αυτά και βάλτε το να μετά από 10 μέρες να πηδήξει την 50. Εντάξει. Γιατί να μην ξέρεις τι θα πει 50, γέρασες θα του πει. Γέρασα το πει. Ναι, θα του πει. Η 50, η γριά εγώ θα πει τον άλλο γέρασες. 50 θα του πει, άντρα μου γέρασες. Α, έτσι θα του πει 50. Ναι, δεν ξέρει 50 ότι του ρούφηξε τον προστάτη η Ρωσίδα, η Αλβανίδα. Στον μπαρ, κεράσει ποτάκι. Γέρασες άντρα μου και λέει από μέσα άλλο. Τώρα τι να πω. Τώρα τι να πω. Το θετικό του χθεσινού αγώνα στην Τρίπολη και το αρνητικό, τι σου άρεσε και τι δεν σου άρεσε. Το θετικό. Ναι, εμένα δεν μου άρεσε πάλι οι στατικές φάσεις για να τελειώνω, που έφαγες γκολ πάλι. Αυτά τα δύο ρε παιδί ναι. μου. Ότι και το καλό ποιο ήταν. Θα μου πεις για τον Ζίβκοβιτς. Φυσικά ο Ζίβκοβιτς. Κάντε το αβάντα και να φάτε το Πασχαλάκη. Είδα κάτι εξόδους. Είδα κάτι εξόδους. Καλύτερα σε έκανε ο Πασχαλάκης. Εγώ είμαι δίκαιος, το ξέρεις. Δεν έχω παιδιά από πέρα. Δεν κερδίζεις κάτι παραπάνω από το Ζίβκοβιτς. Όχι, κερδίζω. Την ηρεμία. Ο Πασχαλάκης είχε νεύρο. Είχε νευρικότητα εδώ και 2-3 μήνες. Τον είδες τι τοποθετήσεις είχε. Ποιον? Το Ζίβκοβιτς. Μια χαρά ήταν ο Ζίβκοβιτς. Ηρεμία στο παιχνίδι. Και έσπαγε και την μπάλα σωστά. Παραλίγο να δώσει και ασίστ. Και έκανε ένα σουτ καθαρά να έβγαλε μια ασίστ. Και είναι καλύτερο ο Πασχαλάκης στα πόδια. Τι να κάνουμε τώρα. Να το αναιρέσουμε γι' αυτό. Καλά. Ηρεμία έχω στο παιχνίδι πίσω. Ετοιμαστείτε να βρίσκετε και το Ζίβκοβιτς τώρα. Εντάξει. Εγώ θέλω να λέω τα πράγματα όπως έχουν. Προμοκοπούσε Άμστελ, μεγάλη περιοχή. Άντε ρε, πάλι. Έλα, ρε, φίλε, επειδή τώρα, μου στάζει τον Πασχαλάκη το φιλαράκι σου. Τώρα δεν θα ρίχνουμε βέλη στο Ζίβκοβιτς. Του σειρά δύο πράγματα ωραία. Ναι. Του λέω με την Τούνη δεν κάνεις να πούμε. Για Τούνη, η Τούνη λέει βγήκε τα διέψευσε λέει. Πριν δεν πάνε να διέψευσε. Αφήσε διέψευσε. Το Μητσοτάκης έλεγε ότι θα λύσει το μακεδονικό και το μακεδονικό. Και έβαλε ένα εκατομμύριο Σύριους. Εντάξει, τι λέει η Τούνη. Σύπα. Λοιπόν, εμένα μου άρεσε η διαχείριση του Πάκου μετά το 65 που δέχτηκε τον γκολ. Αυτό μου άρεσε πολύ το μάτς. Δεν κινδύνευσε καθόλου, κλείδωσε το 1-2. Σου λέει ο άλλος. Έβαλε χαφ εκεί. Έβαλε το χαφ, καλές κινήσεις από τον βοηθό. Βάλε τα χαφ εκεί. Α, και αυτό βοηθό δεν έχει μπαμπά αυτό. Δεν έχει μπαμπά, το λέω βοηθό. Τι πράγμα. Να μην δώσει ένα credit στον Αμπέλ. Δεν έχει μπαμπά. Τον αποθέωσε ο κόσμος. Ποιος? Τον Αμπέλ. Ο κόσμος είναι για τα πανηγύρια. Α, για τα πανηγύρια και ο κόσμος. Α, να δούμε πού θα το πιάσουμε. Κάτσε εσύ. Μισό λεπτό, καζαμπάκα. Και ο κόσμος του Άρη για τα πανηγύρια. Ακούς, δέστον με κάνει έτσι ο άλλος ο απέναντι. Γιατί δεν είναι ο κόσμος του? Και ο κόσμος του Άρη για τα πανηγύρια. Πάμε στον Άρη, μην αγχώνεσαι. Πάμε και στον Άρη. Λοιπόν, ο Πάουκ συνεχίζει 41 μάτσα ήττο. Θα έρθουμε να επιστρέψουμε να τελειώσουμε. Για τον πέναλτι του Μάντος θα πείτε τίποτα. Ποιο πέναλτι, αγόρι μου? Στο 39 λεπτό. Ποιο 39, μόνο εσύ πρέπει να το είδες αυτό. Δεν το είδατε. Όχι, κανένας δεν ούτε το VAR το πήγε να το κάνει. Μα αφού δεν το είδε κανένας. Έτσι. Για τη φάση λες του Μάντος λες. Ναι. Ο άλλος βουτάει μόνος του, ρε. Μόνος, εσύ. Δεν τον πιάνει ο Μάντος. Μόνος του βουτάει και είναι μπροστά ο διαιτής και του λέει άντε μη σου που δώσω για φλόπινγκ κάρτα. Οπαδίστε και φαίνεστε. Δεν είμαστε οπαδοί, είμαστε τίμοι. Εσύ θες τώρα πρωί να μας κάνεις τα νεύρα τσατάλια και να φτιάξει. Όταν τραβάνε το Ολυμπιακό είναι μπέναλτι. Εσείς όταν τραβάνε δεν είναι μπέναλτι. Ίδια φάση. Συγκρίνεις τη βούρτσα με κάτι άλλο. Καλά, καλά. Πες το χορηγό τώρα να πάρουμε κανένα δεκάλεπτο.
Θες να πεις εσύ που τα λες και τσαχπίνικα, ωραία. Μπα. Σε αποθέωνα τις προάλλες. Λέω τι γλυκά που τα λέει αυτό το παιδί, τα γόρι μου. Στην λοιπόν, επόμενη απεργία θα με ξανακούσεις. Αλλά ναι, άντα, κάνουμε καμιά απεργία, σαν γρήγορα λες. Κούμπτε τι, Νέα Δημοκρατία. Πες, πες τη λέξη για να χάσει το κοσάλα αυτό. Κουμούνε θα κάνω. Λοιπόν, στα καταστήματα WIT, ημέρα σε όλο τον κόσμο, Μετρόπολης ακούτε φίλες και φίλοι. Rap and cool με καζαμπάκα στα πλήκτρα. Και επειδή κάποιοι αγαπάμε το καλό φαγητό, υπάρχουν κάποιοι άλλοι που αγαπάνε το πολύ καλό φαγητό. Αυτό το βρίσκουμε βεβαίως στο εστιατόριο Λατεράς. Πολλές φορές δεν βρίσκουμε μόνο καλό φαγητό εκεί, αλλά και ιδιαίτερο. Όλο τον Νοέμβρη και τον Οκτώβρη στο Λατεράς θα έχει πολύτικη κουζίνα. Αυθεντικές παραδοσιακές συνταγές μας έκαναν οι γιαγιάκες μας, με γιουβαλάκια, ντολμαδάκια, γιαλατζί, τάς και μπαπ και δεν συμμαζεύεται. Μιλάμε για απεριόριστο γεύμα και κούτρα, ένα κερασμένο ποτηράκι, κρασί, μπύρα, ένα ψυχτικό. Τι άλλο να θελήσουμε, είμαστε κομπλέ. Πολύτικη κουζίνα λοιπόν στο Λατεράς του Ρίτζεσι Καζίνο. Άντε λέει παιδιά, 8 και 17 και ακόμα να ξεκινήσετε, λέει, θέλω να μας σχολιάσετε το μας του Άρη πριν πάμε στον Άρη. 2-3 tips για δύο παίκτες που τους έχεις πάρει παραμάζωμα, αλλά βγάζουν μάτια. Γιαννούλης, Λιμιός. Έναν. Γιαννούλαρος. Ο οποίος έχει ένα θεματάκι, δεν νομίζω να είναι σοβαρό. Ο Γιαννούλης είναι μια μεγάλη έκπληξη για μένα. Ναι. Διότι έχει να αντιμετωπίσει μια βαλούτα που λέγεται Καντουρί. Μιλάω για το χθεσινό. Πάλι στο Καντουρί θα τρέξει. Ναι. Α, για το χθεσινό. Ο Καντουρί δεν μπορεί να παίξει έξυπνα ένα ρόλο. Δηλαδή ούτε εξτρέμ είναι. Ο Καντουρί είναι ο Χαμάλης του ΠΑΟΚ. Ναι, ναι. Αν δεν το καταλάβατε. Ναι, κάνει πολλές δουλειές αναγκαστικά. Μαλώνει πίσω. Στα χάψη γκρίζει. Μα σου λέω τι βλέπω. Σταμάτα τη βλέπω εγώ. Ναι. Σταμάτα δεν βλέπεις. Ποια βάντα. Δεν βλέπεις ότι ο Καντουρί. Βλέπω... Ο Καντουρί πάει στα χαβ, γυρίζει πίσω, οργανώνει παιχνίδι, κάνει πολλά πράγματα. Δεν οργανώσει παιχνίδι. Ρε. Ο Καντουρί δεν βγαίνει να οργανώσει. Ούτε πάρτι παιδικό δεν μπορεί να οργανώσει. Ούτε πάρτι παιδικό. Ένα αυτό, δεύτερον. Λοιπόν, για τον Γιαννούλη, για τον Γιαννούλη. Στα, ένα-ένα. Ναι. Γιαννούλης. Ο Καντουρί. Βγαίνει ο Γιαννούλης φουλ. Ναι. Ο Καντουρί πρέπει να ξεκλίνει προς τα μέσα και να βάλει τον πίσευμα στην περιοχή. Έτσι. Αυτή η κίνηση δεν την κάνει ο Καντουρί. Δεν την κάνει. Μισή δουλειά ο Γιαννούλη όμως θέλω, άσο Καντουρί. Ένα-ένα. Έχει να αντιμετωπίσει μια βαλούτα που είναι ο Καντουρί. Βαλούτα, Καντουρί. Βαλούτα μεγάλη. Βαλούτα, καρκίνωμα. Ο καλύτερος παίκτης που έχει γνωρίσει ποτέ ο Αμπέλ Φερέιρα. Τι μοιάζει εμένα αυτό. Καλά, εγώ δεν το ξέρω. Τι έχει πιο Φερέιρα. Ξέρω εγώ τι έχει πιο Φερέιρα. Μπαλαντάει, είπε Βάτε 69 και δεν ξέρω τι έχει πιο Φερέιρα. Δεν ξέρω τι γίνεται. Ο Γιαννούλης είναι μεγάλη έκπληξη. Έκπληξη. Γιατί έκπληξη. Θετική. Γιατί έκπληξη όμως. Τι γιατί έκπληξη. Δύο χρόνια πρώτο ασίστ στο πρωτάθλημα. Δεν με νοιάζει ασίστ. Α, και αυτό δεν σε νοιάζει. Με νοιάζει ότι δεν τρυπιέται από εκεί ο ΠΑΟΚ. Ναι. Το μαρκάρισμα. Εγώ προσπαθώ να βγάλω τα καλά τώρα. Όταν γίνεται η σέντρα από την άλλη μεριά, κλείνει σαν στόπερ. Σωστός. Είναι η κίνηση του τακτικά πολύ καλή. Παίρνει την overlap και έχει να αντιμετωπίσει. Είναι μια τριάδα. Γιαννούλης, ο έξω αριστερά και ο Μπίσεσβάρ στο χθεσινό παιχνίδι. Και δεν υπάρχει Ερκαντουρί για να παίξει το ρόλο. Εγώ μιλάω γενικά όμως. Ναι, άλλο ναι, για το ναι. Μεμονωμένο. Ο Λιμιός είναι παιχτάκος. Παιχτάκος ο Λιμιός. Ναι. Γιατί βρήκε. Σε 3-5-2. Αυτό ο ΠΑΟΚ ρε φίλα με τρελάνει. Με παιχτάκο Λιμιό, λίγο τον Καντουρί, χάφου δεν βλέπονται. Πώς είναι αίτος 41 μάσα, με μουρλάνει. 41 μάτσα αίτος. Σε τερμπακάρε. Σε τερμπακάρε, εγώ Βαρέλα δεν βλέπετε. Από πέρσι, είναι χειρότερο. Από πέρσι, ναι. Πλάγι, ο Μπακάρε, τερματοφύλακε και του δύο καλού. Άσε τώρα, θα κάνει μια έξοδο στραβία τον βρίσκο. Όχι, εγώ περιμένω σε ματοφύλακε. Σε τερφόρ που πλακώνονται, ποιο θα παίξει πρώτο. Πάμε εκεί τώρα. Σβιντέρσκι. Κάτσε ένα-ένα. Ο Λιμιό είναι παιχτάκο. Γιατί είναι παιχτάκο. Τι θα κάνει στο μάτι, θα μαρκάρει. Μπράβο, συγχαρητήρια. Πολύ καλό αυτό, ότι μαρκάρει ο Λιμιός. Τι κάνει ο Λιμιός, τρέχει, έχει ταχύτητα. Όταν παίζουν οι άλλοι με ένα στην πλευρά και ο ΠΑΟΚ παίζει με δύο, και ο ένας είναι ο Μάτος και ο άλλος είναι ο Λιμιός, αυτομάτως το παιχνίδι θα πάει στην πλευρά του Λιμιού, γιατί ο Ελκαντουρί είναι κουλός και δεν μπορεί να τρυπήσει. Όχι, γιατί άρα πάει από εκεί ανάποδο το παιχνίδι. Άρα λοιπόν το παιχνίδι πηγαίνει πάνω στο Λιμιό, έτσι, στην πλάγια γραμμή. Ο Λιμιός θα τρέξει με ταχύτητα στο χώρο, σαν το άλογο, σαν το χάσο, σαν το Φετβατζίδι. Το μόνο που θα κάνει είναι μια σέντρα. Τι είσαι εγώ, άμα είναι ασίστη, από τι μόνο που θα κάνει. Είσαι. Άμα δει μισό γκολ, τι άλλο θέλω εγώ. Εγώ το Λιμιό, μισό γκολ μου δίνει. Το Λιμιό που θέλετε να πουλήσετε και ναι, θέλετε να κάνετε, ναι, είναι σε 3-5-2 τον αντίπαλο. Λόπες βρει και έκλεισε μέσα σούταρες. Και χθες καλός ήταν. Τίποτα. Και χθες καλός ήταν. Τίποτα. Μια αυτά, χαρά εδώ, ήταν και χθες. Αυτά εδώ περί Λιμιού. Και κινήσεις διαγώνιες έκανε και βρέθηκε σε θέση για γκολ που τον έκοψε τελευταία στιγμή ο άλλος. Γιατί να τον πω τελευταία στιγμή ο άλλος. Γιατί ο Σαλμπικίδη δεν τον κόβανε και τον βρίζατε. Ενώ το Λιμιό, ο Λιμιός. Ο Λιμιός είναι παιχτάκος. Άλλη ερώτηση. Δεν σ' αρέσει. Ο Σβιντέρσκι είναι ο δολοφόνος. Με το όμορφο αγγελικό διστροπικό. Παράξενο πρόσωπο. Παράξενο εκεί πρόσωπο. Που λες είναι γλυκούλης από τη μέση και κάτω, χαλάει το πρόσωπο το πηγούλι. Εκεί λες είναι άσχημος όμορφος. Ναι. Είναι σαν το Ζαν Μπόλτερ αυτό. Πρώτο σκόρ του πρωταθλήματος. Σαν το Ζαν Μπελμοντό. Δικαίως. Ναι, δικαίως λες. Δικαίως, γιατί δεν βάζει μόνο γκολ πρώτης επαφής. Το γκολ που βάζει χθες
παίρνει την μπάλα από τον Μάτος. Σε γκολ. Και, και παίρνει το στόπερ, τον πετάει κάτω και γυρίζει. Γυρίζει και πλασάρει. Σε τερφορίσιο γκολ. Δεν ναι. είναι δηλαδή πάρε βάλε. Σωστός. Έχει και το πάρε βάλε, αλλά μετά έχει βλέπω, και κινήσεις. Μετά βλέπω. Όταν κάνει ο Πάο κάτι επίθεση, του δίνει την μπάλα. Την κρατάει με πλάτη. Σωστό, μπορεί σωστό, να μην σωστό. Έχει εκτόπισμα. Εδώ συμφωνούμε σε αυτά. Εντάξει, όλα συμφωνούμε. Εγώ διαφωνώ για τον Γιαννούλη και τον Λιμιό 100%. Για τον Γιαννούλη δεν είπα τίποτα. Πώς δεν είπες. Ο Λιμιός είναι παιχτάκος. Α, παιχτάκος. Ο Λιμιός είναι παιχτάκος. Ας είναι παιχτάκος και ας ναι. παίζει έτσι όπως παίζει τελευταία μάτς. Κάτι, ναι. δάξε, ο εξτρέμ ναι. πρέπει να βάζει γκολ να κλείνει. Αυτό είναι ένα θέμα. Εδώ συμφωνούμε. Το ότι τρέχει είναι αθλητάρα. Είναι αθλητάρα. Αν βάζει και γκολ όμως, θα τον πουλήσει σε ομάδα το πλέβελ. Αν βάζει και γκολ. Ναι, όχι ότι είναι παιχτάρο. Λιμιός, ναι. ο Λιμιός τρέχει. Καλημέρα στον Κορινό, βαριές φανέλες του ομίλου Μετρομίδια. Πείτε κάτι βρε και για τον πρωτοπόρο. Τώρα θα πάμε, μην ακούσετε. Ποιο είναι ο πρωτοπόρο? Ολυμπιακός. Τι πρωτοπόρο? Η βαθμολογία θα τη δώσουμε. Πρώτο Ολυμπιακό είναι στη βαθμολογία. Α, Ολυμπιακό είναι πρώτο, γιατί βρήκε το φιλαράκι του εκεί. Εντάξει. Ναι, λοιπόν. Φιλαράκια. Κοίταξε. Γλωσσόφυλλα. Σε ξεφωνίζει ένας γιατί είπες για τον Βαρέλα να είναι πάρθεος. Όχι ένας, δύο, τρεις τώρα που βλέπω. Ότι? Για να τραυματιστεί 6 μήνες. Γιατί ρε Κωνσταντίνε να πάθει 6 μήνες ο άνθρωπος. Γιατί παραδόπιστος. Έλα παραδόπιστος. Ρε Κωνσταντίνε τώρα. Έλα. Παραδόπιστος. Γιατί να πάθει κάτι. Γιατί τραυματίστηκε, γι' αυτό το λέω. Ναι. Το λέω να τραυματιστεί. Τραυματίστηκε άνθρωπος. Άσε να ρε Κώστα να μαρκάρει ο Μπίσερβα τον μπακ. Άλλο παίχτη είδαμε με τον Άγιαξ. Είναι ντεφορμέ. Λέει πρέπει να το παραδεχτούμε. Ναι, εγώ το βλέπω ότι είναι ντεφορμέ. Σου πω και κάτι άλλο. Όσες φορές πήγαινε ο Κρέσπο πάνω στον Παράλες, οι παοξίδες ήταν να πούμε ανακουφισμένοι. Αν θα σου το πω και αυτό. Γιατί πότε ένας έχω μήνυμα καρφί από φίλο ακροατή για σένα. Μισό λεπτό. Ναι. Όσο πήγαινε ο Κρέσπο, ναι. γιατί στην αρχή τον παίρνει ο Βαρέλα. Βλέπει ο προπονητής εκεί το team ότι ο Βαρέλα κάτω δεν τον έχει τον Παράλες. Τραβάει τον Κρέσπο. Σωστά. Τον τραβάει τον Κρέσπο. Όση ώρα ο Κρέσπο ήταν πάνω στον Παράλες, ήταν ανακουφισμένοι πάντες. Το λέω εγώ. Ο Παράλες, ο οποίος έκανε πολλά φάουλ, έτσι. Ναι, να ξέρεις, ναι. Απ' την άλλη μεριά, όταν ξαναμπαίνει ο Βαρέλα με τα χέρια, με τα αυτά, σαν τον Αρκουδιάρη. Πεσμένος. Λέει ο φίλος τώρα. Λέει ο φίλος. Μας λες, λέει το Βαρέλα εδώ, ο φίλος μου Πάρης. Ναι. Ο Βαρέλα παραδόπιστο, αλλά εσύ είσαι καλύτερος, λέει. Να πει γιατί είμαι εγώ παραδόπιστο. Δεν ξέρω, αυτός λέει. Να πει. Εδώ Πάρη, στείλε. Τι θα πει. Τι θα πει παραδόπιστο. Ναι. Να έχω το αφεντικό μου 6 μήνες, ναι. να του βγάζω το ψάρι στα χείλη και όταν να πούμε είναι να πάω σε άλλο ραδιόφωνο. Ναι. ναι το άλλο ραδιόφωνο να μου πει: ξέρεις, δεν γίνεται. Να γυρίσω και να πω τον Κουλιανό, πάρ τον Ανδρώνη και πες του να με πάρει ναι. πίσω. Το εξηγεί. Άντε φύγει από εδώ πέρα, ρε ταγάρι που αν πει σε μένα παραδόπιστο. Ξέρεις τι ξοδεύω κάθε μέρα. Καθήκη. Καλημέρα κουμπαράκια. Πες τώρα από τη στη φάση που λέει υπάρχει επαφή του Μάτος με το χέρι στον παίχτη, αλλά μέχρι εκεί δεν υπάρχει τραύμα. Ναι, το ξέρω, παιδιά, δεν υπάρχει τραύμα. Απλά ήρθε εδώ επειδή είναι ΠΑΟΚ δεν υπάρχει τραύμα. Άμα μα το κάνω στο Καραϊσκάκι δεν υπήρχε τραύμα. Δεν υπάρχει τραύμα. Αφήστε την παραμύθα, ρε. Θα τη δούμε τη φάση μαζί. Βουτάει μόνος, είναι μπροστά ο Έλα, βρε Καζατζίδη τώρα. Ο διαιτητής παρεμπιπτόντος, ο οποίος ήταν αρκετά καλός, πολύ καλός στο Τρίπολη. Δεν ήταν καλός όμως, φεύγουμε από την Τρίπολη, από τον ΑΕΤ το ΠΑΟΚ, έτσι. Και πάμε στο Βικελίδης, δεν ήταν καλός όμως στο Βάρας. Μην κάνεις το παιχνίδι των Αριανών. Τα ίδια κάνατε εσείς όταν τα στείνατε με τον Πατατούδη και τα λέγατε για τη διαιτησία. Αλλά είχατε τον Μπούζα. Ο οποίος στην έκθεση είχε 30. 30! Οι άλλοι έχουν τον Τσαλτίδη, ο οποίος είναι, άμα κλάσει ο Μπούζας, θα βγάλει 40 τσαλτίδιδες. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Καλημέρα κύριε Μπούζα, καλημέρα κύριε Τσαλτίδη. Τι να πει ο Τσαλτίδης τώρα, ο άλλος ήταν. Κάτσε, μισό λεπτό. Ξεφώνιζαν όλη εβδομάδα για τον διαιτητή. Όχι, κανένας. Ποιος? Την Παρασκευή που βγήκε ο Τσαλτίδη. Ξέραν ότι είναι φίλος του Ολυμπιακού Πρόεδρου. Ο Βάρας και εγώ βγήκα εδώ πέρα και ούλες και λέω αν ήταν για τον Πάκο, εγώ θα βγάζα αφού στο μικρόφωνο. Βγήκε κανένας να κράξει. Κανένας. Γιατί δεν νοιάζουν τώρα. Να σου πω κάτι τώρα. Εγώ έχω ένα σερβιτόρο. Απ' τη διοίκηση μιλάω για τους οπαδούς. Ένα σερβιτόρο φίλο. Ναι. Σερβιτόρο σε ένα ξενοδοχείο. Που μένει ο Άρης. Σερβιτόρο. Φίλο. Δεν από ποιον. Και το λέω ρε φίλε, έπαιξα τον Άρη διπλό. Και άντε το έχεις προτείνει, ναι. Μου λέει άλλαξ' το. Άλλαξω, κάτω διπλό και over. Κάτω λέει διπλό και over. Γκολ αυτά, μούχτι έτσι, δώσαμε δύο γκολ γοηχολήπτη. Μούχτι τα έχεις. Εκ των υστέρων δεν τα λέω εγώ, γιατί εγώ βγαίνω στο Μαρμίτα. Στο ίντερνετ. Στο live. Και το είπα πριν το match. Λέω τι βλακία έκανα, το έπαιξα. Το έπαιξα διπλό και under. Γιατί δεν έβαλε μια ψηλή και στο διπλό και γιατί η ψηλή κοντή έχει φτιάξει εκπομπή 20 λεπτά πριν. Το λέω εσύ, κάνα καφέ να με κάνει να πιω. Να έρθω εκεί πέρα λίγο, εκεί πέρα να αλλάξω λίγο τα πόδια μου σε κάνα τζακούσι να πούμε κτλ. Μου λέει ναι, τι έπαιξε του. Λέω λέει, τώρα πήγα, λέει, έχει απέναντι προ τα δικαστήρια ένα προπό. Λέει το έπαιξα διπλό και, διπλό και over. Και over και μου λέει. Άσε τώρα κάνω εγώ κριτικάρω. Θανάσης, εδώ. Κριτικάρω εγώ το Άρης Ολυμπιακός. Τώρα θα πάμε να το σχολιάσουμε. Θανάση εδώ πέρα λέει, γιατί δεν ουλιάζανε, λέει, για τον Τζοβάρα και ουλιάζανε μια εβδομάδα για τον Σιδηρόπουλο. Τώρα δεν έχουν δικαίωμα.
καταλαβαίνει ελληνικά. Ναι. Τα γλωσσόφυλλα των Αριανών με τον Ολυμπιακό. Κάτσε, κάτσε γλωσσόφυλλα, κατα... το λες εσύ το χθεσινό. Ναι, γλωσσόφυλλο. Κατευθείαν. Πολύ σάλιο. Γλωσσόφυλλο. Εντελώς. Άσε τώρα που θα μου πει για τον διαιτητή. Βγήκε ο Τσαλτίδη. Ο διαιτητή έπαιξε Ολυμπιακό. Προστάτευε Ολυμπιακό πάντως. Άκου, άκου εδώ. Ναι. Βγαίνει τώρα ο Τσαλτίδη για να ρίξει τάξη στα μάτια του κόσμου. Καλημέρα. Ο είναι φίλο μα. Εντάξει, μπούζα. Δεν γίνεται να γίνει. Είχε 30 10 ζωέ να πεθάνει, να ξαναγεννηθεί άλλε 30 σε άλλο πλανήτη. Μπούζα δεν θα γίνει. Αυτά είναι. Αυτά είναι κατορθώματα των Παοξίδων, οι οποίοι ήταν 30 βαθμούς πίσω από τον Ολυμπιακό και τους κλέβαν το πρωτάθλημα. Ναι. Και ερχόταν εδώ ο Ολυμπιακός, αποβολή ο Γεωργιάδης 0-2 στο 20 και τους έφτιαξε η διαιτησία. Άστε την παραμύθα σε αυτή την πόλη. Τέτοιο μας δηλαδή λες είχαμε χθες. Ναι. Είδες δηλαδή αυτό που γράφει σήμερα και το προσέλο της μέθοδο τον Άρη να είναι απόν. Γιατί ο Άρης μετά το 1-2 δεν εμφανίστηκε στο παιχνίδι. Ναι. Έκανε ένα σούτο ο Ματσίνη που... στο 54. Χαίρομαι που λέει η Μέτρο Σπορ αυτό. Και δεν εμφανίστηκε στο Ματσίνη. Αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά επί μουστάκια ναι. δεν έγραφε η Μέτρο Σπορ ότι ήταν από και ο Πάοκ. Η διαιτησία έλεγε έφταιγε. Ναι. Είχαμε τον Μπούζα. Καλά, τώρα σχολιάζουμε το σημερινό παιχνίδι. Ναι, το απλά να ξέρουμε ναι. για την ιστορία ναι. ότι τα γλωσσόβουλα που έκανε ο Πάοκ με τον Ολυμπιακό τα κάνει ο Άρης με τον Ολυμπιακό. Μόνο που οι Αριανοί, επειδή είναι πολύ χαλαροί. Με τον πρόεδρό του. Α, είμαι, εκεί θα σε πει. Εμάς έφταργαν τα σάλινες, περιμέναμε έξω από, να βγουν από τα αποδυτήρια ο πρόεδρος. Βέβαια, το έβλεπα. Κάναμε καταλήψεις, ουρλιάζαμε. Βέβαια. Ε, τι το βέβαια. Δεν τα θυμάσαι αυτά. Καταλήψεις έτσι από το ραδιόφωνο που μπαίναμε που κάραμε μέσα για τον πρόεδρο. Βέβαια, βέβαια. Καταλήψεις. Όταν τελείωσε ο Πατατούδης, κατά τη διάρκεια καμία κατάληψη. Είχαμε. Για να φύγει, κάναμε μάχη. Όταν, μάχη δύναμη για να φύγει. Όταν έδινε τα ωραία να πούμε, τα χρηματιστήρια ναι. και μπουκάρατε μέσα στο ράδιο Οδύσσια για να διώξετε το Ραπτόπουλο με τον Ακριβό. Άντε πάλι, ρε, μην τα ναι. παίρνεις μεμονωμένα. Το ότι κάνουν σε σένα δεν σημαίνει ότι γίνεται και σε όλο τον κόσμο. Κύριε, αυτό ήταν μεμονωμένο. Κύριε Κερμελή, καλημέρα. Ναι. Σύνδεσμο από του πιο δυνατού. Ναι, έλα, μπράβο. Σύνδεσμο ποιο είναι ο δυνατό. Σύνδεσμο είναι θύρα 4. Τούμπα, Νεάπολη, ο ΠΑΟΚ δεν είναι ένα σύνδεσμος, 99, δεν είναι ένα και δύο, 99, είναι πολύ. Το 99-2000 ήταν οι Μακεδόνες. Και αυτοί, ναι, ωραία, αλλά δεν είναι ένα σύνδεσμος ο ΠΑΟΚ, δεν είναι Super 3 ναι. και μετά το χάος και οι ρολοχίτες και γεια σας. Εκείνο σας σώζει σας. Ναι. Ε, φυσικά μας σώζει, γιατί αυτό ήταν ένα σώζει. Μικρό κομμάτι από όλο. Κορδέλιο, όπου θες μετά πόλη. Το Μανάβι σας ναι. διασπάσανε για να σας ελέγχουν καλύτερα. Όχι, όχι, καλύτερα που έγινε έτσι, καλύτερα για να μην συγκεντρωμένη δύναμη σε ένα σύνδεσμο, δεν μου αρέσει καθόλου. Μετά το Μανάβι και τον Κλαδάκα τους άλλους. Ναι. Τα είδα τη Σάκη του Άρη ναι. όταν ένα σύνδεσμο γίνεται ουσιαστικά ναι. η ομάδα. Και ναι. ελέγχουν τα πάντα. Ναι. Οικονομικά, διοικητικά, πέφτουν. Ναι, εσεί, γάβρα των Ιουδαίων. Όχι. Ναι, σωστό, σωστό. Η διοίκηση είναι σωστό, για τη διοίκηση. Πάμε... Ο κόσμο είναι για τον κόσμο. Ναι, ναι, λοιπόν, παρακάτω. Ο Άρη ξεκίνησε καλά χθε. Πάμε λίγο στο παιχνίδι. Δεν θε να το σχολιάσουμε του Άρη. Έβαλε ένα γκολ κατά λάθο ο Σωσία του Βαρουφάκη. Γιατί ρε, ο Βαρουφάκη, ναι, ρε. Αυτό ο Βαρουφάκη ο ίδιο είναι ρε. Είχε πιάσει την κεφαλιά αλλού, ήθελε να πάει ωραίο γκολ. Και λε εκεί εδώ είμαστε τώρα θα δούμε παιχνίδι. Και ξαφνικά ο Ολυμπιακός κάνει δύο σέντες, βάζει δύο γκολ και κλειδώνει το μάτς. Τελειώσαμε όμως, δεν είδαμε κάτι μετά. Ο Άρης δεν έβγαλε αντίδραση που έβγαλε σε το άλλα ότι, παιχνίδια όταν βρέθηκε πίσω. Το γλωσσόφυλλο πάει σύννεφο. Ναι. Δεν φάνηκε τόσο στα γκολ που τρώει ο Άρης. Στην αντίδραση μετά το 70 λεπτό που βάζει δύο κοντούς. Τον Τόνσο, ο οποίος είναι παλέμαχος να παίζει με τον Αλεξιάδη και τον Φιρόνα. Τόνσο έγραψε και το μαλλί, είχε ναι, προφανώς χρόνο θέλει πολύ. Κάτι, ο Τόνσο κάτι γουδιά, γουδιά στο κεφάλι. Κάτι γουδιά και ο άλλος ο Φλόρος ο Μαρτίνετ. Και παίζανε αυτοί. Παίζανε αυτοί γιώμα να πηδήξει ο Μαρτίνες με τον Τόνσο. Καλά, ο άλλος να πούμε είναι παλέμαχος και αυτός να πάει με τον Κούι εκεί στα 5-5. Ο Ιντέγε. Εκεί ήθελα να πάω. Το γεγονός ότι ο Αβραάμ Παπαδόπουλος έκλεισε τον Ιντέγε, ναι. πώς το βλέπεις, πώς το κρίνεις. Πώς το βλέπω. Ναι. Θα πάει τώρα ο Αβραάμ Παπαδόπουλος στο χωριό του ναι. και θα λέει: έφαγα τον Ιντέγε. Δεν τον έφαγε. Δεν τον έφαγε. Άμα βρεθεί κανένα παόξι, θα του πει: να σου πω κάτι. Το Σπυρίδωνα να έβαζα και να ξέδαβα τον παπά του Ραπτόπουλου. Πάλι θα τον έκλεινε. Θα τον έκλεινε τον Ιντέγε. Άντε φύγει από εδώ πέρα, ρε, ποιον Ιντέγε. Σα χλαμάρα. Γιατί ποιον Ιντέγε, ρε φίλε. Σε εμά με γλωσσόφουλε, πιασε τον Ιντέγε. Γουρλωμάτι, εσύ τώρα παοξύ. Αβραάμ Παπαδόπουλε. Μίτσο. Τον... Καυστηράς. Αφού τα ξέρει όλα, ρε, πε μα τα γεννομάρια να τελειώνουμε. Μην το δούμε, λέει. Εδώ, Μίτσο. Εγώ διαβάζω τα μηνύματα που είναι καρσίτσε προ εσένα. Σε πάω Κυριακή με Κυριακή. Στα προγνωστικά σε έχω διαλύσει. Εκτό από τον Όφη Πανιόνιο που το περίμενα διπλό. Βάλε ρε τα γκολ που δώσε ο Κούλο. Εδώ τα βγάζουμε μονόσυλλο μα. Δεν βγάζει αυτό. Ναι, δεν βγάζει. Δύο εβδομάδε κάνουμε πάρτι εδώ να πούμε. Δεν βγάζει αυτό. Λοιπόν, δεν θα σχολιάσει άλλο το μα του. Να σχολιάσω εγώ μα γλωσσόφυλλο, ρε. Είσαι τρελό. Οκ, απλά αυτό που είδαμε όλοι είναι ότι μετά το 1-2 ο Άρης δεν έβγαλε την αντίδραση που βγάζει νύχτα. Ένα μάτ. ΠΑΟΚ Χαλκιδόνα 0-3 με 8 απόδοση. Ναι. Έρχομαι εδώ και μου λέει να σχολιάσω το μάτς. Τι να σχολιάσω. Αυτό το μάτς να σχολιάσω, το φιλικό. Ναι. Αλλά και μάτς που έχει κερδίσει ο ΠΑΟΚ με την Ξάνθη. Δηλαδή το ΠΑΟΚ Ξάνθη
Το Ξάνθη Πάοκ, μην με βάλετε να το σχολιάσω. Καλά, άμα κάνει καμιά γκέλοπάκ θα το σχολιάσει. Ναι. Όμω και μετά. Ούτε αρχίσω... Πάλι θα το σχολιάσω. Λοιπόν, ναι. Πάμε στα παρελκόμενα τώρα του Άρη, ο οποίο στα καθαρά αγωνιστικά για μένα είναι από ένα. Η θύρα ένα γιου. Ούρλεζε, ναι, ούρλεζε χθε. Οι άλλε οι θύρε δεν του άκουγα πολύ. Οι άλλε, άμα αθεί καμιά στραβή θα ουρλιάζουν και οι άλλε. Δεν γίνεται γιατί ο κόσμο είναι Άρη. Ξεκινήσατε Αριανή σήμερα να δείτε γιατί α πούμε ο πρόεδρο και ιστορίε. Δεν μου λέτε ρε. Ταβέρια Ολυμπιακό θα θυμάστε. Ε. Ταβέρια Ολυμπιακό θα θυμάστε. Τι θέλετε τώρα εσείς δηλαδή, να γίνετε να πούμε τι, οι πηδικταράδες στη Βορείο Ελλάδος, κάτσε κάτω 1-2 και όταν το πάρει ο Ολυμπιακός του φέτος το πρωτάθλημα. Α, θα το πάρει αυτό, ναι, λες τώρα, αυτό αναγγέλεις. Ναι, ναι, ωραία. Θα λες, ουφ, καλά που δεν τον κέρδισα σε εκείνο το μάτς, ουφ θα λες. Α, θα ανακουφίζετε δηλαδή, ναι, αλλά αυτά... δεν θα, άμα δεν έχει βγει play-off δεν θα ανακουφίζετε, τα... γιατί ο παδός του Άρη είναι Άρης, δεν είναι... Ούτως ή άλλως ναι. Play-off δεν θα... Εκτός θα... αν είναι αντιπάουκ, όπως ναι. Μου το θέτεις εσύ, έτσι. Ναι. Εκτός αν το θέτεις εσύ, γαριά. Ξάνθη Άρης, παίξε το διπλό. Κάτσε, έχουμε διακοπή. Έχουμε διακοπή. Και το ερώτημα που θέτω εγώ τώρα, γιατί εμείς εδώ τα σχολιάζουμε όλα πριν. Ο σερβιτόρος με είπε. Ναι. Ο Τερζής θα είναι μετά διακοπή στον πάγκο. Είναι... Γιατί είχαμε πει ότι καλό θα ήταν να είχε πάρει ήδη προπονητή ο Άρης. Πλέον έρχονται τα στραβά αποτελέσματα. Ο Τερζής, ο οποίος πέντε μάτσε έκατσε όλο και όλο στη Βέρεια. Αυτό είναι το κουτσάρισμά του. Ο Τερζής. Ο Τερζής. Τις παλέτες. Άρα δεν τον στήριζε ο Καρυπίδης στη Βέρεια και τον στηρίζει στον Άρη. Οι Αριανοί έχουν μικρύνει την ομάδα τους. Όταν με μια ισοπαλία εκεί στην Τούμπα, φωνάζαν τον Τερζή να τον κρατήσει. Τα είπαμε ότι στην Τούμπα έκαναν λάθος. Δεν είδαν οι Αριανοί ότι ο Τερζής στη Βέρεια, ο κύριος Καρυπίδης δεν του έδωσε την ομάδα στη Βέρεια. Όχι, όχι. Και έδωσε τον Άρη. Δηλαδή καταντήσατε τον Άρη Βέρεια. Προλαβαίνει να αλλάξει προπονητή τώρα, γιατί έχουμε διακοπή. Και ποια να πάρει. Για μένα δεν έπρεπε να διώξω τον Παντελίδη. Τα είχα πει και δεν ξέρω αν θα δικαιωθούμε στο πλήρωμα του. Ο Παντελίδης να κοιτάει τις παρέες του εκεί που έκανε τα εστιατόρια. Λοιπόν, ο Άρης σε σχέση με πέρσι είναι αποδυναμωμένος. Ναι. Άρα η διοίκηση δεν έκανε καλό σχεδιασμό το καλοκαίρι. Ωραία, ξεκάθαρο. Ναι. Άφησε την ομάδα γυμνή στο τέρμα. Ναι. Είχε τον Κουέσα, χτύπησε το παλικάρι και πίσω έχει ένα 19-20χρονο Αυστριακό. Πήρε τον Ιντέγε, που τα τρώει όλα. Ο οποίος δώσαμε σήμα ότι είναι παλέμαχος. Ο Ιντέγε είναι μια χαρά. Το πρόβλημα δεν είναι εκεί. Είναι στο τέρμα, είναι στην απώλεια του Σιώπη που δεν την αντικατέστησε για μένα ποτέ. Νομίζω ότι ο Σάσα την αντικατέστησε. Εγώ νομίζω όχι. Γιατί η ομάδα δεν έχει την ίδια ισορροπία. Δεν αντικατέστησε ποτέ ποιοτικά. Πήρε ποσοτικά πολλούς παίχτες τον Ματέο Γκαρσία. Πήρε 3-4, ένα Ματέο δεν κάνουνε, έτσι. Νόμιζε ότι στο πρόσωπο του Σούντγκρεν βρήκε τον Ρομπέρτο Κάρλος, δεν το βρήκε ποτέ και τα είπαμε. Και ο Ρόουζ είναι τεφορμές σχέση με πέρσι. Χτυπάει ο Ολυμπιακός στα μπακ του Άρη, ιδιαίτερα με τον Κερχούτη. Τον Κερχούτη. Ναι. Αλλά και ο άλλος ο Στρούγκεν είναι μεγάλη μου απογοήτευση, γιατί εγώ είδα ότι σωματοτυπικά μπορούσε να σταθεί κτλ. Ο Ρόουζ δεν βλέπετε και κακώς δεν βάλουν το Δελιζήσι. Αν βάζανε όμως το Δελιζήσι. Τι θα γινόταν. Ο Δελιζήσι θα πήδαγε στις κεφαλιές και σε αυτά. Γελάτε. Γελάσε. Έχω εδώ το άλλο το κουμπαράκι μου λέει. Ήταν η... Τα είπαμε. Η χειρότερη διετσία που είχα ποτέ μέχρι σήμερα. Ποιο. Το άλλο το κουμπαράκι. Λέει. Ποιος? Φωνάζω για τη διετσία χθες ο Βικελίδης. Που εγώ σου είπα. Αργιανός ότι... είναι. Ναι, η διετσία κάνει... προστάτευε τον Ολυμπιακό. Να φαινόταν αυτό. Αυτά μην τα λέτε. Ναι. Αλλά δεν ούλεζε κανένας όλη εβδομάδα αυτά τη διοίκηση του Ζακού, αυτό είναι το θέμα. Αυτά μας τα λέγανε οι παοξίδες όταν τα είχαν καλά με τον Ολυμπιακό, με τον Πατατούδη και πείθανε τον κόσμο ότι φταίει η διαιτησία. Μην τα κάνετε κι εσείς αυτά. Τσαλτίδι. Ο κόσμος μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Τσαλτίδι. Ας το παραμύθι. Ναι. Η διαιτησία χθες προστάτευε τον Ολυμπιακό, φαινόταν. Αστάρε που προστάτευε τον Ολυμπιακό. Αστάρε που προστάτευε. Αλλά εγώ λέω και κάτι άλλο. Γιατί δεν φώναζε η διοίκηση του Άρη όλη εβδομάδα για διαιτησία, γιατί δεν έβγαλε ανακοίνωση όταν έβγαλαν τον Τζοβάρα που ξέραν ποιος είναι. Γιατί είναι φίλοι. Και τώρα γιατί κρινιάζουν. Γιατί είναι φίλοι. Πώς το λένε. Ξεκάρφωμα. Για ξεκάρφωμα. Ο Τσαλτίδης είναι υπεύθυνος και υπόλογος γιατί ξεκάρφωμα κάνει. Μάλιστα. Κάνετε ξεκάρφωμα. Σας έχει πάρει χαμπάρι όλη η Ελλάδα. Ότι κάνετε ξεκάρφωμα. Η μόνη αντρούκλαρη στον Άρη είναι οι ιερολοχίτες που βγάλαν και ανακοίνωση. Βγάλαν ανακοίνωση. Άντε μπράβο. Για το Φετφατζίδη δεν θα μας πει τίποτα λέει. Ο Φετφατζίδης έπρεπε να παίξει έξω αριστερά. Ναι. Ο άλλος ο Γκάμα, πώς το λένε, Μπρούνο Γκάμα, έπρεπε να παίξει έξω δεξιά. Και ο Βαρουφάκης έπρεπε να παίξει πίσω από το φόρ. Σωστά. Για να παίξει ο Άρης την αντεπίθεση, τη μεγάλη παλιά να συγκλίνουν αυτοί πάνω στα center back τα αργά. Αλλά ο Άρης ήταν, να πούμε, μια ωραία παιδική χαρά εχθές. Okay, boys. Ο Ιντέγε έφαγε πολύ ξύλο.
Τι έφαγε ο Αβραάμ Παπαδόπουλο. Και την έβγαλε μόνο με μία κίτρινη. Καλά έκανε. Ναι, έτρωγε σούτια συνέχεια. Καλά και όχι μόνο από τον Αβραάμ, και από το άλλο, το θορυκτό, το Σεμέδο. Καλά κάτι κεφαλοκλειδώματα, κάτι. Καλά τον κάνει. Αυτό σου λέω ότι η διετησία προστάτευε χθε τον Αβραάμ. Βρε, μην γίνεσαι μπούζα για τον Άρη. Δεν γίνομαι μπούζα. Εγώ λέω αυτά που βλέπω. Γίνε μπούζα για τον Άρη. Όπω λέω ότι ο Άρης ήταν ανύπακτο μετά το 1-2. Δεν εμφανίστηκε στο μάτσι. Μία ένα σου του Ματσίνη στο 54 που η μπάλα έφυγε διαγώνια του και αυτό ήταν όλο. Δεν αντίδρασε η ομάδα που πέσει με 20.000 κόσμο. Το Φετβατζίδη, γιατί το Φετβατζίδη ήθελε να δείξει απέναντι στον Ολυμπιακό. Ναι. Είχε χυμίξει να πούμε, ήθελε να παίξει το παιδί εναντίον του Ολυμπιακού. Ήθελε λέει να και δείξει. Όταν ούλεζε δίκη Σιδηρόπουλε, βάλε ναι, αλλά ο Σιδηρόπουλος έπαιξε καλύτερα από ό,τι έπαιξε, φίλε μου Ζακ. Και πέστε μα, λε παοξίδε για το πέναλτι του Μάτος που την κάνετε πριν. Δεν υπάρχει πέναλτι. Πνίγε, wow, αυτά είναι δικιά σου ανακάλυψη. Πνίξτε την κουνέλα, παοξίδε. Ξενύχτη τέλο. Ξενύχτη τέλο. Τουλάχιστον για όσου από εμά περιμένουν. Πώ ξέρετε όλοι, έτσι. Το πιο καινοτόμο συνδυαστικό πρόγραμμα που ήρθε για να τα αλλάξει όλα στην επικοινωνία, τη διασκέδαση και την εξυπηρέτηση, παρακαλώ. Θέλω να σταθώ λίγο στη διασκέδαση όμως. Καθώς πλέον σε ένα πρόγραμμα μπορείς να συνδυάσεις και το Netflix για να απολαμβάνεις πλούσιο περιεχόμενο σε μια μοναδική εμπειρία θέασης. Μπείτε τώρα λοιπόν στο win.gr κάθετος win1 και μάθετε πολλά περισσότερα. Μπήκαμε στο τρίτο ημίωρο, rap and cool μέχρι και τις 10. Καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Καλή εβδομάδα. Είναι η εβδομάδα καλή για, για τους φίλους του ΠΑΟΚ. Και να πούμε ότι έχει διακοπή, Κωνσταντίνε. Αυτό με τη διακοπή, φίλε. Έχουμε διακοπή έχουμε. Τι να κάνουμε. Μα τραβάει πίσω, έτσι χειρόφρενο. Κολοεθνικές, δεν τις γουστάρω. Και εμένα με ξενερώνει, να ξέρεις. Με χαλάει τώρα που βρήκαμε ρυθμό. Έχουμε διακοπή, ξανά μανά επιστρέφουμε σε δύο εβδομάδες. Δεν μ' αρέσει αυτό. Κακό στην ακροαματικότητα, κακό στη ροή των. Δηλαδή να γίνει κανένα πολιτικό θέμα. Ναι. Κανένα σεισμό, κανένα καλό θάνατο. Τι ξύλο, ρε αγόρι. Δηλαδή κανένα... τέτοια πρέπει να γίνονται συνέχεια. Σε παρακαλώ, ρε ψυχούλα. Μη βρε. Όχι, πάει ο Σιμίτη. Κάτσε βρε εδώ τον άλλο, τον έβγαλε σε έξω 6 μήνε. Τώρα πεθάζει ο Σιμίτη. Το Βαρέλα. Κάτσε να δούμε τι θα γίνει με τον Βαρέλα. Ο Βαρέλα έβαλε τη γυναίκα του να κάνει την παοξού. Σου το πω εγώ. Πήγε να την κάνει γιατί τρελάθηκε με τον άλλο το στόπερ και το Χατζερίδη. Πήγε να την κάνει στο εξωτερικό. Όταν του φέρανε την πρόταση ανάποδα από το εξωτερικό, βρήκε στην μπουτίκ το Βιερίνια και ο Βιερίνια τον έσωσε. Λοιπόν, ας το Βαρέλα. Θες σχολιάσουμε λίγο τη δήλωση του Θοδωρίδη, ο οποίος είπε ότι εμείς δεν είχαμε ποτέ παραρτήματα. Ποιος? Γιατί το λέει τότε μετά από αυτό το μάτσο. Εδώ άλλο είναι 70 χρόνια και έχει Αλτσχάιμερ. 85 ναι. Είναι αυτό. Τόσο είναι. Ναι. Άστοτα το γέρο. Δηλαδή βγαίνει να πει τι μετά το. Τι, για ποιο λόγο το λέει και αυτό. Και παραρτήματα δεν είχατε. Ναι. Και τον Καγκάτσι είχατε. Και το Σαρί είχατε. Και την ΕΠΟ και την ΕΠΟ είχατε. Ό,τι θες έχεις. Ναι. Πιο σφιχτά τα πράγματα. Είναι σφιχτά τα πράγματα. Σωστά. Οπότε είναι λίγο ελεγχόμενα. Είναι πιο ελεγχόμενα έτσι, γιατί μπήκε η Ευρώπη. Σας έβαλε χέρι η Ευρώπη γιατί είστε βρωμιάριδες. Φωνάζει ο Άρης για τη διαιτησία. Αλλά αυτό που πρέπει να φωνάζει. Ο Άρης. Για ξεκάρφωμα μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Όχι, όχι, ο Άρης να φώναζε σαν Άρης, όχι ο κόσμος του, πριν οριστούν αυτοί. Και ο Άρης και ο κόσμος του. Ναι. Για ξεκάρφωμα, όπως κάνανε οι Μπαοκτζίδες δεκαετία του 90 με τον Πατατούδη, να κάνει ό,τι θέλει. Και ο Τσαλτίδης να λέει ό,τι θέλει για τη διαιτησία. Για ξεκαρφώματα. Για ξεκάρφωμα δεν γίνεται. Εγώ φίλε, ναι, αλλά είδαμε η διαιτησία, πήρε γαζέτον ένα Ολυμπιακό. Εμένα δεν μπορείτε να με ξεγελάσετε. Ναι. Εγώ 12 ετών στη Νεάπολη του Μπουγαδρώνη το γήπεδο. Έπαιζε μακεδονικός επανομή. Έπιασε ο Βουλινός 4 παίκτες 5 της επανομής. Εκεί που θα περνούσαμε αέρα στο κύπελο, ναι. Το 0-1 μας το κάναν 3-1. Στα αποδυτήρια πήγα, άκουδο. Και πλακωνόντουσαν στα ψέματα οι επανομήτες. Κάτι μου λέει ψεύτικο. Σαν το Ροκ Χάτσον στα σαλούν. Σαν το wrestling που τα ρίχνουν κουτουλίδια ψεύτικα όλα. Το ρωτάω τον πατέρα μου τι. Μαλώσαν λέω οι παίκτες εκεί και τα λοιπά. Οι παίκτες σου του λέω. Έλα ρε, μου λέει. Άμα έχει τέτοια βιώματα, παιδιά, τα βλέπει όλα ύποπτα. Δεν βλέπεις ότι οι μπουνιές λέει πέφτουν στον αέρα. Στον αέρα. Δήθεν και τα λοιπά. Θεατρικές. Άσε τα θεατρινίστικα. Πεςτε αν είστε άντρες, ναι. Είμαστε τσατσάκια του Ολυμπιακού. Δεν πρόκειται να το πει ποτέ κανένας. Όπως γέλαμε και λέγαμε για τις τούρτες του Ολυμπιακού στον Εραστέχνη ΠΑΟΚ με το διαμαντάκι. Πείτε ότι είμαστε κολλητοί και μην ψάχνετε μετά το ματς Άρης Ολυμπιακός να κάνετε όταν έχετε πρόεδρο φιλολυμπιακό και μπαίνει και βγαίνει στα γραφεία της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Τι θέλετε να σας κάνει. Και θα σας πω και κάτι άλλο. Σας πήρε να με συγχωρείτε από το Βόθρο. Σας πήρε από τα περιτώματα και σας έβγαλε στην Ευρώπη ο Καρυπίδης. Ναι. Αν έχετε κανέναν άλλο να φέρετε, φέρτε.
κανέναν άλλο να σας πάει να διεκδικήσετε πρωταθλήματα. Επειδή έχουμε αυτό το background, με την πρώτη στραβή και ο Καρυπίδης θα βρεθεί εκτεθειμένος. Γιατί? Τι γιατί? Γιατί? Τι γιατί? Γιατί δηλαδή, άμα δεν βγει φέτος ο Άρης Ευρώπη, λέω εγώ το ένα σενάριο, θα περάσει απειρόβλητο. Ο Καρυπίδης, ο οποίος δεν φρόντισε το καλοκαίρι, εμείς θα κάνουμε κριτική. Την ομάδα να την ενισχύσει ουσιαστικά έκανε λάθη. Τα τελευταία 30 χρόνια. Δεν πήρε προπονητή τώρα, για μένα είναι λάθος αυτό. Τα τελευταία 30 χρόνια, πόσες φορές μόνο βγήκε ο Άρης στην Ευρώπη και τι πορείες έκανε. Είχε 10 φορές, 12, 13, στις μισές και παραπάνω. Πού πήγε, μωρέ. Τι που πήγε, μπήκε πού ο Μίλος, απέκλεισε την Ατλέτικο Μαδρίτης, έπαιξε με τη Μάτσες. Εντάξει, αυτό ήταν μια-δυο χρονιές. Αυτή την Περούτζια, αυτή την Ατλέτικο Μαδρίτης, αυτή τη Σεντεντιέν. Εντάξει, να τα ξεχάσουμε και όλα αυτά. Αλλά με κάνεις τώρα και γίνομαι συνήγορος. Γιατί άσε με, δεν είσαι δίκαιος. Δεν γίνεσαι δίκαιος. Άσε τους Αργιανούς που κάνανε στο γέλο ουράδιο, εγώ τους άκουγα πριν το μάτς. Και πρόεδρε, ξέρεις τι θα κάνεις. Ούρλιαζαν για τον Τζοβάρα. Όχι, ρε. Άμα δεν ούλιαζε, μόκο σήμερα. Όχι, μόκο, ρε. Μόκο. Όποιο δεν ούλιαζε την Παρασκευή για Τζοβάρα, γιατί εγώ και στο πρωί και το απόγευμα είπα ότι αν ήμουν Αριανός, θα έβγαζα αφρούς από το στόμα και θα είχα βγάλει 10 ανακοινώσεις. Εγώ είμαι Παοξής. Εγώ είμαι Παοξής. Παίζανε για τον πέναλτι του Μάτος. Αυτό το είδες μόνο εσύ και ο Ασλαμάς πρέπει να το έχετε. Εσύ δύο. Άλλοι στον πλανήτη Γη δεν πρέπει να το έχουν δει, ούτε στον πλανήτη Άρη. Άμα γινόταν αυτό σε Πάο Ολυμπιακό. Βραγόρι μου είναι μπροστά ο διαιτητής και λέει παίζεται γιατί κάνει βουτιά. Τώρα τι ψάχνει να βρει, να καλύψει κάτι από το πουθενά. Αφού τον έπιανε ο άλλο. Αλληλοπιανόντουσαν. Αλληλοπιανόντουσαν. Ναι, ωραία. Και κάποια στιγμή. Έρωτα κάνανε. Και κάποια στιγμή του Αστέρα κάνει μια βουτιά από το πουθενά. Μπα. Και του λέει τη φύγε να φας καμιά κάρτα κιόλα. Για θέατρο. Ε, φυσικά. Βρε τον τίμιο τον Μπάοκ. Φυσικά τίμιο. Φυσικά. Τώρα εσύ και ο Ασλαμάς δεν ξέρω τι είδατε. Από πού το είδατε το μάτς. Γιατί αυτά είναι ασλαμίσικα. Εγώ τα ξέρω, να ξέρει. Πέναλτι. Μόνο εσύ το είδε. Τη γλίτωσε. Τη γλίτωσα. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Για τον Αμπέλτο Φερέρα την προπονητάρα θα πει τίποτα. Καλό προπονητή. Σ' αρέσει, ε. Ναι. Και ωραίο στυλάκι. Ωραίο. Ωραίο στυλάκι. Κούκλο. Κούκλο. Περιτά κιλά. Γυναικείο πάγο πίσω στον κόλο. Άντε πάλι, αρχίσαμε. Λοιπόν, πόνηση δίαιτας. Αυτός που πρέπει να φωνάζει. Καλός είναι, στη μάπα ωραίος είναι. Δεν μου λες, θα πάρει προπονητή ο Άρης τώρα, πώς σου βλέπεις τη δουλειά. Γιατί να πάρει προπονητή. Έχει 15 μέρες ξανά αυτού για την αργή εφόσον το κράτησε. Γιατί να πάρει προπονητή. Θα πέσει κατηγορία. Δεν πέσει. Όχι. Θα ανέβει κατηγορία. Θα πάει. Τι να ανέβει, δεν έχει άλλο. Σούπερ λίγησε. Ναι. Παλεύει για τα playoff, έχει μείνει πίσω. Δεν πιάνει το Γιωργάκι. Ναι. Ο Καρυπίδης μια κάτσε από παντού, θα πιανόμαστε αφού σκοτώνονται αυτοί. Α, σε σκοτώνουν. Λες δηλαδή αυτό που λέω και εγώ, ότι μεγάλη τα βρίσκουμε μεταξύ τους. Με στο μάτς Ξάνθη πάω, χάρη, συγγνώμη, να έχουν κοινό συμφέρον. Κάστε κοινό συμφέρον. Εμένα θα πέφτω σαν στούκα, σαν με μαρκάρουν, θα με κόβω βαθμούς και θα έχουμε κοινό συμφέρον με την Ξάνθη. Εμένα ο σερβιτόρος με είπε παίξω διπλό. Μια κρεοπόλη, μια σερβιτόρο, μια περιπτεράς. Τι θα γίνει εδώ, παιδιά, θα σαλτάρω τελώς αυτόν τον τύπο. Παιδάκι μου, όταν ο Αλέβαντος, θα είπε αυτά. Όταν ο Αλέβαντος έβαλε τον Γιώργο Παπαδόπουλο να σκοτώσει τον Ζάιτς, σερβιτόρος στο Μακεδονία Παλάς έδωσε την είδηση. Αλλά! Τον άκουσε να μιλάει και τον. Αλλά! Να τα μα! Εσύ θα άλλαζε προπονητή. Όχι. Όχι. Έτσι κι αλλιώς play out θα είναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τη βαθμολογία πρώτα. Έπεσε. Κάτσε, δεν έχει πέσει γιατί εγώ έχω μάθει κάτι άλλο, όχι από σερβιτόρο. Ένα πουλάκι μου λένε ότι θέλει να ρίξει τον πανετολικό του Πανουριά. Το ποιο είναι εκεί πέρα, πόσο λένε, Βασίλη, πόσο λένε αυτό. Ναι. Όχι, ο δικό σας. Λοιπόν, τον πανετολικό θέλουν να. Απευθείας. Ναι. Και να παίξει μπαράζο Πανιόνιος. Έτσι λένε οι κακές γλώσσες από την Αθήνα. Ναι, λοιπόν, ναι. Δύο πέφτουνε πάντως. Ένας απευθείας και ένας μπαράζ. Αυτός θα παίξει μπαράζ, ρε φίλε, είναι φαβορή. Η τάνα της πλατείας θα σωθεί δηλαδή. Έτσι μου λένε. Η τάνα της πλατείας. Θα προσπαθήσω να τη σώσω. Λοιπόν, πάμε λίγο βαθμολογία και να δούμε και τα αποτελέσματα. Μάλλον όχι, ανάποδα. Θα δείξει κανένα διπλό στη Λαμία. Παναθηναϊκός Ξάνθη. Μάλιστα. Εδώ δικαιούται να φωνάζει ο Παναθηναϊκός. Για ποιο λόγο. Δεν του μετράει ένα γκολ με το VAR ενώ τον καλύπτει έστω και ένα χιλιοστό. Mm. Και μετράει τον γκολ της Ξάνθης ενώ είναι ένα χιλιοστό offside. Εμείς θα τα λέμε όπως έχουν τα πράγματα. Θα απαντήσω. Θα απαντήσεις. Όταν σαν Παναθηναϊκός τις αμφισβητούμενες φάσεις τις παίρνει το παράρτημα του Σαββίδη. Και με VAR. Το παράρτημα του Σαββίδη. Κάτσε να δούμε αυτό το παράρτημα. Χθες έκανε μεγάλη νίκη ο ΠΑΟΚ μέσα στην Αθήνα. Έβαλε την Ξάνθη στα play-off, λες. Έβαλε την Ξάνθη και έχει 6 βαθμούς στα play-off. Κορόιδα. Καλά, άμα το πάμε έτσι με αυτή τη μαθήση. Κορόιδα. Πήρατε χαμπάρι. Ο Ολυμπιακός έχει τον Όφη, άμα το πάμε έτσι. Είναι και η ΑΕΚ πέμπτη και ψάχνουμε τον έκτο. Ο Ολυμπιακός έχει τον Άρη. Τον Όφη. Τον Όφη, λέω. Και τον Άρη. Ναι, ο Άρης δεν ξέρω. Αυτή είναι μακριά ο Άρης. Και τον Άρη. Άρης είναι πολύ μακριά από την Εξάδα. Ποιο έχει ο Ολυμπιακός. Αλλά δεν φρόντισε στο Άρης Λάρισα να βοηθήσει τον Άρη Ολυμπιακός. Που σημαίνει α, ότι δεν σημαίνει είναι εδώ? Τόσο δυνατός. Και εσύ είσαι δυνατός στο παρασκήνιο. Για να δούμε. Καλά κάνω και δεν μιλάω πάντως. Κύριε Κανελάκη. Καλά κάνω και δεν μιλάω. Λοιπόν, η Ξάνθη στα πέντε τελευταία χρόνια
τι παράδοση έχει με τον Παναθηναϊκό. Τον έχει κάνει 4 νίκες και μία ισοπαλία. Είναι ασύλληπτο, έτσι. Παναθηναϊκός Ξάνθη. Έχει κάνει εξοχικό και μπάρμπεκιου έκανε χθες. Α, μπράβο. Έτσι. Όταν φτάνει ο Παναθηναϊκός στα αμφισβητούμενα το παραρτηματάκι του ΠΑΟΚ να τον παίρνει διπλό με υποτιθέμενη καλή διαιτησία, γιατί το όριο το μετράει κανείς όπως το σημαίνει. Παραρτηματάκι γιατί ρε εσύ. Παραρτηματάκι. Κάτσε ρε αγόρμη. Επειδή πήγε ο Μαλεζάς να κλείσει την καριέρα του εκεί. Το παραρτηματάκι. Γιατί 10 ξένους έχει. Το παραρτηματάκι. Εντάξει, έχουμε και το Μουλέν εκεί ιδανικό. Εντάξει, Μουλέν, okay. Σουλέν. Λοιπόν, άστα. Λάρισα, άκυρε κούγια. Τι. Θα φτιάξετε αυτό το αχούρι, αυτό το χωράβι, αυτό το πράγμα, αυτό το σύχαμα που βλέπουμε. Πώς θα το φτιάξει. Όχι, φίλε, αυτό το πράγμα είναι γλιώδης. Είναι ό,τι χειρότερο βλέπουμε κάθε αγωνιστική. Είναι το γήπεδο της Λάρισας. Λοιπόν, να πω δύο λόγια τους αεξίδες. Ας τον κούγια. Πώς ας τον κούγια, κύριε κούγια, το γήπεδο είναι χωράφι, πατάτες σας πείρουμε. Ας τον κούγια να σώσει κανένα δολοφόνο. Θα χτυπήσει κανένα παίκτη, θα έχουμε θέματα. Ας χτυπήσει. Όχι, δεν είναι γήπεδο αυτό σου πέλη. Ας πάει στο Αλκαζάρ να παίξει. Πάμε να το φτιάξουνε. Όπως φτιάχνουν το ΟΑΚΑ. Πάμε παρακάτω. Για την ΑΕΚ. Πιστεύω θα πάρουν πρωτάθλημα στην ΑΕΚ. Στην ΑΕΚ, το ότι δεν κάνει ΑΕΚ πρωταθλητισμό. Κάνει αυτή τη στιγμή. Και κάνει ο. Πώς το λένε. Ο προπονητή τη ΑΕΚ μία αλλαγή. Κωστένογλου. Για να σώσει το τομάρι του, δεν παίρνει ρίσκο, καλά κάνει. Δηλώνει ότι εγώ πάω για την τρίτη θέση και για να σας παραμυθιάσω. Ναι, αλλά όπως θα δεις μετά το Ξίδι, ναι. Δεν πάει καθόλου για τη θέση. Πρωτάθλημα λέει θα πάρουμε. Να πω το Ξίδι δύο κουβέντες. Ξίδι! Όταν θα φτάσουμε στο πρωτοσέλιδο, τώρα σου ήρθε. Σηκώθηκε η διάθεση. Ξίδι, μου σηκώθηκε. Στη διάθεση, Ξίδι! Ξίδις. Άκου εδώ. Ξίδι. Όταν η ΑΕΚ στο 85, 82, 83, μετά το 80, δεν θυμάμαι ακριβώς το λεπτό. Βγάζει έξω το μάνταλο για να πετάξει τέταρτο στόπερ τον οικονόμου. Ναι. Πάει να πάρει τον πόντο και να πει ο άλλος είμαι αίτητος, πήρα τον πόντο. Καμιά ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό δεν κάνει αυτή την αλλαγή. Δεν κάνει αυτή την αλλαγή. Ναι, ναι. Ρε βλάχο αεξί, Ξίδι. Ναι. Λαϊκιστή εσχής του είδους. Ξίδι. Άμα ρωτήσει, λέει κανένα παίκτη Τρίπολη για το πέρα, δεν θα ξέρει σε ποια φάση είναι έργο. Στη χαλάρωση λίγο. Ασλαμά το είδε, λέει, μόνο και στο είπε και σε σένα. Μου το έχουν στείλει όλοι το. Λοιπόν, ακούστε δεν ξέρουν κάποια φάση. Ακούστε κάτι. Ναι, ναι, ναι. Όπως κλαίτε καζατζιδικά εσείς, θα κλαίνουν και οι άλλοι. Μα δεν κλαίνε, αυτό σε λέω. Δεν ξέρουν ποια φάση λες τώρα. Ναι, και επειδή ψάχνουν να δούμε ποια φάση είναι. Φώναζαν. Ποιοι φώναζαν. Στην Τρίπολη, ένας παπάς εκεί σαν τον Κολοκοτρώνη. Ο Τάγκερ, ποιο παπάς είναι σκεπτικός. Λοιπόν, φώναζαν. Πάμε στα. Για χαρά την πέρασες μες στην Τρίπολη. Άμα ήθελε να σου πει. Λάρι Σάκ 0-0, είπαμε. Παναθηναϊκός Ξάνθη 0-1. Βόλος Ατρόμητος 2-3. Ωραία, έγινε. Μεγάλο διπλό. Δεν είχαμε ανατροπή ημίχρονο τελικό. Είχαμε ανατροπή στο παιχνίδι. Έγινε 2-0, 2-2 στο ημίχρονο. Στο 1-0 ο Μπουκ του Άρη. Στο 1-0. Ναι, τώρα είμαστε στο Βόλο όμως. Στο 1-0. Ναι, ο Μπουκ του Άρη. Κονόμησε ο Μπουκ. Γιατί κονόμησε ο Μπουκ. Τραβούσανε άσο ημίχρονο διπλό τελικό. Καμιά εγώ ξέρω πάρα πολλούς που παίζαν απλά διπλό μετά. Που τότε είναι 3-50-3-60 και πετούσαν τα κατοστάρια. Εγώ αυτό ξέρω. Άρα δεν ξέρω αν κονόμησε. Με το που γίνεται 1-0, παίζουν διπλό κατευθείαν. Μάλιστα. Ναι, άσε τι λέει τώρα ο Βαραγιάννης για άσο διπλό. Αφού ήταν ήδη στο ημίχρονο 1-0. Γιατί μην βάλουν την ανατροπή εκείνη την ώρα. 1-2 ήταν στο ημίχρονο. Ναι, αυτό σου λέω. Ναι, ναι. Παίζω σχεδόν διπλό, τελείωσε. Αστέρας ΠΑΟΚ είπαμε 1-2, όφι Πανιώνιος. Τσιλιανίδης πάλι γκολ. 4-1, όφι, παίζει καλό ποδόσφαιρο. Παίζει καλό ποδόσφαιρο, τι να κάνουμε τώρα. Μην κοιτάς. Σε μέδο που δαπλάγια ανεβαίνει, σκοράρει, πατάει περιοχή, με ηρά. Σε μέδο. Τον μπακ της, ναι. Α, ο μπακ. Τον μπακ, τον μπακ που έχει ο όφι. Πάρα πολύ καλό, έβαλε δύο γκολ χθες. 4-1, έχει βάλει. Όφι πιανού είναι. Όφι δεν είναι δικός μας σίγουρα πάντως. Άρα μπαίνει playoff όφι. Ο Ατρόμητος πιανού είναι. Δεν είναι δικός μας σίγουρα. Θα μπει κι αυτός. Δεν ξέρω, θα γίνει μάχη. Εγώ θέλω να. Εσύ θα έχεις την Ξάνθη. Εγώ έχω την Ξάνθη. Η Άκη έχουν... είναι έτσι, να βάλει και Άκη έναν για να αφού το κάνουμε έτσι στο πρωτάθλημα. Θα τρελαδώ. Τι σκεφτόμαστε. Η ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό θα πάει. Θα πάνε όλοι με τον Ολυμπιακό. Άρα καλά. Πρέπει να πάει καρφίτσα ο Πάοκ μέχρι το Καραϊσκάκι αίτητο. Αυτό μου λες. Ο Πάοκ πρέπει τουλάχιστον να μην μείνει πίσω στα playoff. Ναι. Γιατί αυτή θα ξεκουραστεί και από την Ευρώπη. Θα έχουν πάρει μέχρι το Δεκέμβριο που παίζουμε μαζί παίζει μάτς Ευρώπης. Ο ΠΑΟΚ, εάν το Δεκέμβριο δεν περάσει 2 βαθμούς στον Ολυμπιακό 3, το χάσει το πρωτάθλημα. Κάτσε αυτό που κι άλλα μας μετά. Γιατί αυτοί θα είναι κουρασμένοι. Είδες χθες το κάνανε το μάτς να πούμε γλωσσόφυλλο. Φαγώθηκες με το γλωσσόφυλλο. Φαγώθηκες ρε παγκάκι. Δηλαδή, αν ο Ολυμπιακός το Δεκέμβριο είναι πρωταθλητής χειμώνα, αντίο ζωή για σένα. Λέω εγώ τώρα. Ναι, ναι. Μια πρόβλεψη κάνω. Φίλε, το διέψευσε η Τούνη που με στέλνεις εσύ, Αλέξη μου. Τι διέψευσε η Τούνη. Ναι, για gossip. Φίλε μου, Αλέξη. Ότι... Το βιντεάκι το έσβησε η Τούνη. Δεν ξέρω τι έκανε. Άτε μπράβο η Τούνη. Λοιπόν, Νίκος μας πει ο Πάστορας. Ποιος όσο φανερά όπως σου κάνει ο. Ναι, δεν μπορώ να διαβάσω μήνυμα. Εσύ είσαι ο Πάστορας, αλλά δεν μπορώ να διαβάσω τέτοια μηνύματα, παιδιά, στον αέρα. Για τον Άρη, κάποια θέματα προκλητικά που δεν κάνει να τα διαβάσουμε στον αέρα. Λοιπόν, βαθμολογία. Για να τις δούμε λίγο. Ολυμπιακός 16.
15 Ξάνθη, 14 ο ΠΑΟ. Πόσο δίνει το διπλό τη Ξάνθη την άλλη Κυριακή? Θα πάμε την παράλληλη. Ναι. 13 πονταλάκια όφη. Και η ΑΕΚ μένει εκτός τετράδας μετά από καιρό με 11 στην πέμπτη θέση. Ισοπαλίες όταν κάνεις πρωταθλητισμό υποτίθεται δεν σε βοηθάνε. Δεν σε βοηθάνε. Ναι. Και να είναι καλά με τον ΠΑΟΚ να ανάψει και ένα κεράκι στο διαιτητή, τον Σιδηρόπουλο που με έκοψε στους βαθμούς με το φάουλ. Φίλος σας ήταν ο Σιδηρόπουλος. Δεν είναι φίλος μου, αυτό έχω πει. Δεν είναι φίλος μου. Δεν είναι φίλος. Ο Σιδηρόπουλος είναι όπου φυσάει ο άνεμος. Τρία χρόνια φυλαράκια. Με τους ισχυρούς πηγαίνει πάντοτε. Όπου είναι ο δυνατός θα πάει ο Σιδηρόπουλος. Είναι καριερίστας. Τελείωσε. Καλά κάνει. Ναι. Λοιπόν, Βόλος 9, Λάρισα 8, Ατρόμητος 8. Ο Άρης 5, Παναθηναϊκός 5, η Λαμία παίζει σήμερα με 3, ο Αστέρας με 3, ο Πανετολικός 0 και ο Πανιώνιος 2. Αυτή είναι η βαθμολογία. Σήμερα έχουμε Λαμία Πανετολικός. Βλέπω διπλό. Άμα κάνει διπλό ο Πανετολικός, ο Πανιώνιος αρχίζει να σφίγγει πάλι, πάει στο μείον 5. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά την αγωνιστική του Super League. Είχαμε μπάσκετ με τη μεγάλη νίκη του Ηρακλή και πρέπει να το αναφέρουμε, Κωνσταντίνε, γιατί ο κόσμος του Ηρακλή διψάει να ακούσει κάτι καλό για την ομάδα του. Να πιει νερό. Να πιει νερό, γέμισε το Ιβανόφιο. Έριξε και 20 πόντους στον Άρη στο μπάσκετ. Τον είχε κερδίσει και μεσοβδόμαδα. Και πραγματικά έδειξε ότι το Ιβανόφιο και το μπάσκετ του Ηρακλή ήταν αυτό που έλειπε από την Α1 τα τελευταία χρόνια. Έλειπε κάτι, ρε παιδί μου. Πολύ παλμός, πολύ ένταση, τρομερή κερκίδα. Εγώ το γούσταρα. Πόσοι ήταν δηλαδή? 3.000 κόσμους. Πού βρεθήκανε? Μέσα στο Ιβανόφιο. Βρεθήκατε. Και κάνανε και εδράρα, έτσι. Εγώ δεν θέλω να γλύβω κανένα. Αλλά τέτοια έδρα σε μπάσκετ δεν τα βλέπουμε πλέον στην Α1. Ποιος κάνει έδρα, ο Παναϊκός? Ο Άρης κάνει μόνο στο μπάσκετ. Για να είμαστε ξεκάθαροι. Ο Ολυμπιακός που πάνε 500 άτομα, 700, υπάρχει δίψα. Κάνει ο Άρης. Έχει έδρα ο Άρης ο παλί. Έχει έδρα, αυτό γεμίζει το γήπεδο, κάνει έδρα. Είναι ο Άρης που είναι διαχρονικός, γεμίζει το γήπεδο και ήρθε και ο Ηρακλής στο Ιβανόφιο και εγώ το χάρηκα, πραγματικά το χάρηκα. Μου λέει εσύ, Νίκο. Ναι. Αυτό το χοντρό που έχει ο Άρης στον πάγκο, ένα ξεχνά το Γουλιελμάκης, πώς λέγεται. Γουλιέλμος. Γουλιελμάκης, γιατί τον έκανε. Στο ποδόσφαιρο. Στο ποδόσφαιρο τον Νιάρχολες, αυτό που μοιάζει λίγο με τον Χρήσταδο που είναι. Ναι. Ναι. Τι ρόλο βαράει αυτό. Τεχνικός διευθυντής. Μπήκε στη θέση του Διαμαντόπουλου. Δεν σ' άρεσε. Όχι. Τα μούτρα του δεν μ' αρέσουν. Δεν σ' αρέσουν. Και εμένα δεν μου κάνουν κλικ, ρε παιδί μου. Δεν. Μου μοιάζει πολύ καριερίστα φάση τεχνοκράτη ο παδό. Δεν είναι. Αν μου ερχόταν στο Μετρόπολη, θα τον κοίταγα με μισό μάτι. Με στραβό μάτι θα τον κοιτούσε. Ναι. Στι τουαλέτε όταν πήγαινε, την έπεφτα. Το φιλαράκι, τι κάνει εδώ, που, γιατί και. Ένα μπουλίνκ λίγο θα του έκανα. Ναι, αυτού κάνει ένα μπουλίνκ. 100%. Ειδικά όταν δεν μα. Καλά να σου πω κάτι. Επειδή ναι, τα θυμάμαι όλο, ξέρεις. Και τον Βαραγιάν όταν ήρθε δεν τον είδες με καλό μάτι, αλλά στην πορεία είδες τι παλίκαρος είναι. Ξέρεις, τον είδες με το σκουλαρικάκι, μου λες αυτό τι σκουλαρικάκι, αυτό τι πας είναι αυτό. Σαν μουσικός παραγωγός. Ναι, σαν κιθαρίστας να παίζεις σε συναυλία. Χάλασα με τον Βαραγιάννη όταν τον είδα. Ναι. Πρώτη φορά. Αλλά είδες τι ωραίος τι ναι, πας είναι, ναι. Γιατί είχε δουλέψει στο ράδιο Θεσσαλονίκη. Α, και λέω, θα είναι κανένας Πασοξής, κανένας Ελληνός, κανένας Λιδιάρο Νεοπλούτο Πασοξής και τα λοιπά. Δεν μ' άρεσαν τα μούτρα του γιατί μου βρώμαγε Πασόκριο ράδιο Θεσσαλονίκη. Γι' αυτό. Αλλά στην πορεία είδες ότι είναι πάλι. Λοιπόν, το θυμήθηκες, ε? Όλα τα θυμάμαι, να ξέρεις, είμαι Καμίλα. Λοιπόν, πριν πάμε στο break, μόνο το προσέλιο της Μέτροσπορ λίγο. Άρης Απόν, αυτό είναι το χτύπημα της Μέτροσπορ. Για τον ΠΑΟΚ γράφει Tanks, η αστρόμαυρη αρμάδα πέρασε από την Τρίπολη. Και έχει και χτύπημα για τον Ηρακλή. Ζήσαμε μια μαγική βραδιά για τον. Ο Μακεδονικός τι έκανε χθες? Νομίζω Magic Life. Νομίζω. Πρέπει να το δω λίγο. Εγώ τον είπα. Τον Πατζιαρά. Νομίζω. Τον Πατζιαρά, δεν είμαι σίγουρος. 28 Οκτωβρίου. Θα το δω στην πορεία. Στην Κύπρο διακοπές. Θα το δω στην πορεία και θα το. Πού να κρατήσει προπονητή, ρε. Δεν κρατάει, λες. Κατάρα είναι. Αν πάντως δεν κρατήσει προπονητή, δεν κάνει πορεία ποτέ. Νόμος. Νόμος. Πρέπει να δώσει τα κλειδιά σου. Κέρδη ή έχασε, δεν ξέρω. Θα το δω στο break. Λοιπόν, ναι. Πάμε να κάνουμε τώρα κάτι πρωτότυπο. Να βάλουμε μια δεκάδα από καλλιτέχνες τραγουδιστές και να βάλουμε δεκάρι τον ένα και μοναδικό Πλούταρχο, ο οποίος ξεκίνησε από την Παρασκευή 4 Οκτώβρη. Το καλύτερο δεκάρι λοιπόν εδώ στην πόλη μας, στην αίθουσα Βεργίνα, μας μαγεύει πραγματικά. Έχουμε και άλλες παραστάσεις βεβαίως. Έτσι, μαζί του και ο Γιώργος ο Κακοσέος, υπέροχη φωνή. Το μήλο κάτω από τη μιλιά θα πέσει πάντοτε. Μαζί τους και η Αφροδίτη Χατζημινά. Ρίζες σε καζίνο λοιπόν. Τα καταστήματα public και το ticketservices.gr προσφέρουν τα εισιτήρια. Στιγμές με τον Γιάννη Πλούταρχο λοιπόν κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Φίλες και φίλοι, τουλάχιστον για όσους από εμάς περιμένουν πώς και πώς το νυχτερινό ωράριο για να κάνουν τις δουλειές σπιτιού. Ήρθε λοιπόν το Volton One τώρα και μας προσφέρει χαμηλή χρέωση ρεύματος όλη την ημέρα. Πόσο χαμηλή θα ρωτήσετε τώρα, έτσι. Χαμηλότερη και από αυτή του νυχτερινού ρεύματος και με το χαμηλότερο μάλιστα κλιμακούμενο πάγιο της αγοράς και με επιπλέον έκπτωση συνέπειες 10%. Απολαύστε λοιπόν την νύχτα σας όπως θέλετε και αφήστε τη Volton για το ρεύμα σας. Μάθετε πολλά περισσότερα στο volton.gr και στο 11300. Ο Μακεδονικός κέρδισε στη Μεσοποταμία.
με γκολ του Τσουκάνη, άρα ο Πατζαράς είναι πάνω στα λόγο. Έτσι. Αφού δεν τα ξέρεις, τι τα λες. Τώρα, αφού τα είπαμε, τα μάθαμε και τα λέμε. Έχασε, μου φαίνεται, έχασε. Ήθελα να φτιάξω κλίμα, αλλά κέρδισε η Μακεδονικάρα. Πέρασε εκεί. Γλίτωσε ο Πατζαράς. Πατζαράς, Μεσοποταμία, Αφιόν Καραχισάρα, ξέρω εγώ εκεί πάνω. Σε... Μου θυμίζει Ηρακλή που άλλο. Εμένα μου θυμίζει μάχες εκεί. Μεσοποταμία, γιατί σου θυμίζει που άλλο. Δεν έχεις δει τις ταινίες του Ηρακλή που άλλο. Όχι. Γι' αυτό είσαι φαν, η Αγκάθα Κρίστη, η Ηρακλή Πουαρό, είμαι φαν. Παίρνει ιδέες από εκεί. Ναι, φόνο στη Μεσοποταμία. Φόνος υπάρχει ένα. Εγώ ναι. Με το Μεγαλέξα το ξέρω εκεί για τις Μεσοποταμίες που έδινε μάχες. Σκότωνε κόσμο. Καθάριζε κόσμο. Σαν το Χίτλερ. Λοιπόν, ανοίγουμε γραμμές τώρα να δούμε όμως παράλληλα και τα πρωτοσέλιδα γιατί ο Φερέτης φωνάζει. Ωραία το πάμε. Δεν θα άνοιγα σήμερα. Α, στις γραμμές σήμερα. Δες τι γίνεται όμως. Ήδη έχουν πάρει χωρίς να πούμε τίποτα. Να κάνω μια πρόταση. Για πες. Ας τα πρωτοσέλιδα πάμε σε γραμμές. Κατευθείαν. Μας δίνει λεφτά κανείς για τα πρωτοσέλιδα. Όχι. Πάμε στις γραμμές. Εσύ όλα με λεφτά. Όλα. Αλλά θέλουμε να αφουγκραστούμε κλίμα, ρε φίλε. Να ψυχολογήσουμε καταστάσεις. Ας μπούμε στο site να πάνε σε κάνα περίπτερο. Ναι, αλλά εμείς πρέπει να μάθουμε τι γίνεται, ρε φίλε. Τέλος πάντων, πάμε γραμμές. Με τον Ολυμπιακό ασχολούνται οι εφημερίδες σαφώς. Πρώτο μάγκα το χαρακτηρίζουν. Πρώτο ξανά όλες οι εφημερίδες. Στην ΑΕΚ. Μα το Φωνιά έχουμε στη live. Ασχολείται με τον. Φίλε, εγώ αν είχα εφημερίδα. Ναι. Και ας πούμε, αν με έλεγε το αφεντικό. Αέρας λέει live, πέρασε από το Βικελίδης. Ναι. Γι' αυτό σου λέω, είναι πώς το αφουκράζει. Εγώ τι θα έγραφα, γλωσσόφυλλα. Ψυχή πρωταθλητή λέει το φως. Έλα, πολύ γρήγορα. Κοροϊδεύουν τον Κοσμάκη τώρα. Άτε τώρα. Γιατί το κοροϊδεύουν, έλα. Έλα, μωρέ τώρα, κοροϊδεύουν τον Κοσμάκη τώρα. Υπήρχε περίπτωση Ολυμπιακός να χάσει. Και πρόσεξε να... τώρα, γι' αυτό σε λέονται. Έχει ενδιαφέρον. Τι λέει ο Ξίδης. Τι λέει ο Ξίδης. Σε όλο τον κόσμο το VAR βοηθάει το ποδόσφαιρο και εδώ πληρώσαμε 12 εκατομμύρια για να σμπρώχνουμε ακόμα περισσότερο τον Ολυμπιακό και την Ξάνθη. Γκρινιάζει. Ναι. Και γράφει συχάματα. Μόνο και ναι. Μόνο. Ναι. Μόνο και αυτό μόνο. Σου λέω, έχει ενδιαφέρον να δει την ΑΕΚ πώ θα την. Μόνο και μόνο. Ότι ο ηγέτης του δημοσιογραφικού κινήματος της ΑΕΚ, ο Ξίδης, ναι, αυτός είναι. Ναι. Βάζει στο κάδρο την Ξάνθη και τη συγκρίνει με την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ έγινε κούλα. Κούλα! Την έκανε ο Ξίδης. Έσχη, και Ξάνθη, ρε! Έσχη Τζοβάρα, λέει υπέρ του Ολυμπιακού. Ναι. Απίθανα πράγματα στο Βικελίδης. Τι έγινε. Εντάξει, είπαμε ο διαιτητής. Τον πήρε Γκαζέλη τον Ολυμπιακό και τον προστάτευε όποτε χρειαζόταν. Τι άστα, αυτά δεν είναι κριτική. Φάουλ, τι δεν είναι κριτική. Κριτική. Κάρτες που γλίτωσε και δεν έδωσε στους παίχτες. Τι ο Ιντέγεφ σήμερα πρέπει να είναι μελανιασμένο όλο το κορμί. Έφαγε πολύ ξύλο ο Κωνσταντίνος. Και δεν αποβλήθηκε κανένα. Είναι μελανιασμένο. Ναι. Επειδή κολοκάθεται και επειδή η καρέκλα του έχει να πούμε δεν είναι σαν τις δικές μας που τις έχει ο κύριος Παύλος πολύ ωραίες. Ναι, ναι, ναι. Έχει μελανιές γιατί έχει σκληρή καρέκλα. Έλα ρε τώρα, ποιο Ιντέγεφ τώρα, τον πεθαμένο τώρα τον Ιντέγεφ. Άντε τώρα. Ο διαιτητής λέει ο τριπλοσάγωνος εδώ ο φίλος μας θα γίνει διεθνής τώρα να μου το θυμηθείτε για τον Τζοβάρα. Είναι αργάνα για κλάματα. Τα φέρε καλά φασόλη Σισανίου ρε τριπλοσάγωνε. Τζοβάρα τριπλοσάγωνε είναι αργά πλέον για κλάματα. Μην παίζεις το παιχνίδι των Αριανών που κάνανε γλωσσόφυλλα και μου το παίζουνε αυτά τα κάνανε οι παοξίδες επιστημονικά. Εγώ θα ήμουν σήμερα μαζί τους πολύ πιο δυνατά σήμερα. Μην γίνεσαι τσαντίδης. Εάν έβγαιναν μεσοβδόμαδα που μας πέρασε και ούρλιαζαν όμως με τους Σιδηρόπουλο. Μην παίζεις το παιχνίδι. Μην παίζει το παιχνίδι. Πάμε κόσμο, πάμε. Το payroll εκεί πέρα. Εγώ θέλω να είμαι δίκαιο. Μην παίζει το παιχνίδι. Ούτε άρσουμε τίποτα. Δεν μιλάω για τον Τζαλτίδη. Ο Τζαλτίδη ναι. Πήγε δουλεύει μόνο του. Μόνος εντάξει, δουλεύει. Δεν είναι γραφείο τύπο. Ναι. Αλλά δεν θα πάρω εγώ από τον Ζουμπούλη τώρα χαρτάκι για τη διαιτησία ενώ έχω κάνει γλωσσόφυλλα, ρε Αριάννε. Οχ, πάμε. Μη κουρασί. Μη αγόρι μου, καλημέρα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Καλημέρα. Έλα. Αθήνα νομίζω είμαστε. Καλά το πιέσες. Μισό λεπτό. Για πάμε. Μισό λεπτό, Ολυμπιακός εδώ. Όπα να το, σαν πρωτοπόρο. Ευχαριστήστε τον Άρη για τη φιλοξενία. Πονάνε, μη με διακόπτεις, άσε με τα πόδια να μην είσαι πελάτης. Το πονάνε, να υποθέσω είναι για τους Ολυμπιακούς που είμαστε πρώτοι και ο ΠΑΟΚ είναι τρίτος, έτσι. Όχι. Έλα τώρα μη μου το χαλάς. Αφού είναι το χαλί του ΠΑΟΚ που πήρε το πρωτάθλημα πέρσι. Ο Άρης εχθές, τα έχω γράψει να μην τα μπερδέψω γιατί μην έρθει πελάτης. Ο Άρης εχθές έπαιζε ένα από, κατά τη γνώμη μου, ένα από τα πιο σημαντικά παιχνίδια τη σεζόν. Έχει 5 πόντους στη βαθμολογία από τη 11ος είναι. Ένατος νομίζω. Ένατος. Ναι, ένατος. Και παίζει το επόμενο παιχνίδι με Ξάνθη, μετά μέσα Πανετολικό, Ξάνθη έξω και μετά με Ολυμπιακό. Όποιος πιστεύει ότι εχθές είχαμε γλωσσόφυλλα ή ντρικάρι ή είναι ποδοσφαιρικά βλάξη όπως λέει και μια ψυχούλα. Δεύτερον, για το Λιμιό, ναι. Κατά τη γνώμη μου, επειδή επιμένει για τα δείγματα κούρασης και τον γκέμ με τον αθλητή, βλέπω δείγματα κούρασης. Και τελευταίο, εγώ ήμουν στο Μετρόπολης, θα βάζα τίτλο «Η Αρκούδα ξυπνάει». Γεια σας.
Καλημέρα στην Αθήνα! Άστοχο στην Αθήνα. Πρώτο τηλέφωνο από Αθήνα, ρε παιδί. Τα δύο από τα τρίτα άστοχο. Άστοχο, λε. Άστοχο να τα πει. Άλλο πήγε να πει λιμιό, μπίζες βαρύ θέλει να πει. Μπερδεύτηκε εκεί πέρα, δεν ήπια καφέ πρωί-πρωί. Εντάξει, εντάξει. Καλημέρα στην Αθήνα όμω, α αφήσουμε τον κόσμο να δούμε τι θα πει, ρε παιδί. Μην του διακόψουμε. Θέλει σήμερα να μην του διακόψουμε καθόλου. Δεν του διακόψουμε. Κιχ. Πάμε, καλημέρα. Πάω καρά. Έχω τρελά με στο μυαλό. Γεια σου Τακί μου, καλημέρα! Καψούρα μου, καλημέρα! Μπαμπά! Μπαμπά! Είμαι πάνω στη Βοράδα. Ναι. Το βουνό και μαζεύω για την πάρτι σας. Ρίγανη, Βουνίσια. Ναι, ναι. Και τσάι Βουνίσιο. Ένα, τώρα αυτές τις μέρες πρέπει να κάνουμε σκασιά. Τώρα που δεν έχουμε. Ναι, τώρα πρέπει να πάμε. Αυτές τις μέρες που δεν έχουμε. Κωνσταντίνε! Να πας και το Σταυρό. Ναι. Κωνσταντίνε και Τακίνη, ακούσε. Ναι. Μόλις ανοίξει ο καιρός, εσείς οι δυο θαλάσσιδες και τον κόκκινο δεμένο πίσω στο φορμπαγκάζ. Ας τον κόκκινο. Οι συμπάθειες δεν κρύβονται, βλέπω, έτσι. Ας τον κόκκινο, έχει ζόρια. Έχει ζόρια, έχει ζόρια. Καλημέρα, Τακίνη, καλημέρα, Κωνσταντίνε. Πάμε, ακούμε τον κόσμο. Σήμερα δεν διακόπτουμε, εκτός αν συντρέχει τρομερός λόγος. Καλημέρα, φίλε, πέστα. Έλα, καλημέρα. Καλώς ήρθα. Χωρίς να έχω δει τον Βαραγιάννη, από αυτά που ακούω, συμφωνώ με τον Ραπτόπουλο με την πρώτη του άποψη. Και ας κάνει και ένα δελτίο ειδήσεων, όλο Σαρδάμ κάνει. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Επόμενος, καλημέρα. Καλημέρα. Σήμερα δεν διακόπτουμε, είναι η μέρα που σας αφήνουν να τα πείτε. Έχει μας το κύμα. Ναι, Δευτέρα είναι. Ναι, έλα. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Καλημέρα. Τι έγινε. Τι ντομάτα, τι κρεμμύδι μου έδωσες, αγόρι. Τι ντομάτα είναι αυτή, αγόρι. Τι μυρωδιά. Είναι, ρε, εσύ. Τι πράγμα είναι αυτή η ντομάτα. Έτσι, παλιά έτσι λέγονταν. Φίλε, θα μας στέλνεις και θα επιπληρωμείς, να ξέρεις, δεν έχουμε θέμα. Θέλουμε αυτή ντομάτα. Δεν έχω φάει ντομάτα της προκοπής σαν του Ιτσάδικο. Ναι, ρε, φίλε. Αυτή η ντομάτα είναι φούρτο, έτσι. Δεν έχω φάει ντομάτα της προκοπής σε εστιατόριο. Για ρίχτα τώρα, για ρίχτα, γιατί σήμερα είναι η μέρα που δεν μιλάμε. Πες ό,τι θες για να πάμε στον επόμενο. Κοίτας, εντάχει λίγο, συμφωνώ με τον Κώστα για το λιμιό. Πεχτάκος. Είναι, δε γίνεται, φταίει αυτός καταρχήν. Ο Πέλκας το βρίσκω, δεν προσπαθεί καθόλου, Νίκο, ο Πέλκας. Δεν προσπαθεί. Πείτε εσείς τι θέλετε, εγώ δεν λέω τίποτα σήμερα. Θα σας αφήσουμε να τα πείτε. Ναι, δεν προσπαθεί. Ναι, ναι, δεν προσπαθεί καθόλου. Κρίμα δηλαδή. Ο Αμπέλ. Ούτε μεταγραφή. Ούτε ο Αμπέλ είναι καλός, έχει βάλει μυαλό. Δύο-τρεις αγωνιστικές. Προχωράμε καλά. Ο Μπίσης βαρκουράστηκε. Καλά λέει ο Κώστας, το βάζει και μαρκάρει και όλα αυτά και βαρέ. Ο ένας δεν παίζει καλά, ο άλλος κουράστηκε. Άρε μπαγάζε. Το Μπίσες βαρ. Άρε προσωπολάτρες. Το Μπίσες βαρ. Δεν σου είπα ότι δεν παίζει καλά. Φταίει το οικοδόμημα του ΠΑΟΚ που κουράστηκε. Άμα θέλει κάποιος ΠΑΟΚ ξύλο. Ο ένας ο Λιμιός δεν παίζει καλά, είναι λίγος, ο άλλος κουράστηκε. Δεν είναι λίγος ο Λιμιός, είναι παιχτάκος. Γιατί με 3-5-2 σε 2 μάτς. Έπρεπε να τυχωθεί. Τι σας είστε και δώσει, ρε φίλε. Τρία γκολ από τα τέσσερα τα έδωσε. Κύριε παιδάκι μου, σύντομα. Πήγε φωτάρα να ακούσει. Σεντράρι. Σέντρα και σέντρα. Τι θες να κάνει, ακραίος είναι. Ο ακραίος. Θες να κάνει διαγωνισμό. Παγκοσμίως ο ακραίος μπουκάρει σουτάρι. Όταν είχε σέντρα από την άλλη μεριά κάνει γκολ. Άσε, Σαλπικίδης δεν είναι. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα, Νίκο. Καλημέρα, φίλε μου, καλημέρα. Είμαι ο Άντρος από τα Γιάννα, καλά είσαι. Καλά, εδώ με τον Κωνσταντίνο μαζί. Λοιπόν, χωρίς διακοπή τα λέω, θέλω απάντηση στο τέλος από σένα, αλλά όχι μονολεκτικά, αν γίνεται. Ωραία. Μεγάλες ομάδες παγκοσμίως, Μπαρσελόνα, Ρεάλ, παίρνουν τα στραγάλια από τις μικρότερες. Λεγκανίες, τυπά παίρνουν, Γιουβέντους, Λέτσι κλπ. Ναι ή όχι. Παντού, σε όλο τον κόσμο, παντού. Πάει γίνεται. Αυτό. Ναι. Λοιπόν, εγώ σαν άρρωστος Ολυμπιακός λέω, πήρα 5 πρωταθλήματα στη μένα. Πήρα καμιά δεκαριά πέναλτι που καθόρισαν τους αγώνες. Έπεσε ο Αλεξανδρής στην Καβάλα, πήρε πέναλτι. Τελικώς με αστέρα πήρα πέναλτι. Μ' αρέσει. Θέλω να μου απαντήσεις εσύ όμως, όχι μονολεκτικά, ναι. Σαν ΠΑΟΚ που είσαι και σαν μεγάλη ομάδα που είσαι, τα σφυρίγματα που έχεις πάρει τα τελευταία 3 χρόνια. Ευχαριστώ, καλημέρα. Έχω πάρει σφυρίγματα σε κάποια παιχνίδια κυπέλου, μέχρι να φτάσω στο τελικό. Ισχύει αυτό. Όπως έχουν πάρει περισσότερες ομάδες. Και η ζυγαριά για τα παιχνίδια του πρωταθλήματος. Ίσως και να με βγάζει και μείον, ειδικά την περσινή χρονιά που πήρα το πρωτάθλημα, Κωνσταντίνε. Ότι έχουμε πάρει σφυρίγματα σχέση με τους μικρούς, ισχύει αυτό παντού ανά τον κόσμο. Πέρσι ο ΠΑΟΚ βγήκε πάνω, λες, στην ζυγαριά, με το χέρι του Βιερίνια που το είδαμε όλοι. Αυτά που είδα εγώ, ναι. Επί Γκαγκάτσι και Κόκαλη, δεν πρόκειται να δούμε ποτέ. Δεν έχουν γίνει, αυτές οι αλητίες δεν έχουν γίνει, ούτε ο Ολυμπιακός τις έχει κάνει πριν Γκαγκάτσι, σωστά. Ούτε μετά, σωστά. Κάνει καμιά ομάδα. Σωστά. Έχει επέλθει ισορροπία, υπάρχουν σφυρίγματα, αλλά νομίζω ότι.
Εγώ εν ζωή βλέπω την καλύτερη διαιτησία στο πρωτάθλημα. Έχω δει βασάρες, ναι, έχω δει ζλατάνους, έχω δει βουράκιδες, ναι. Έχω δει φινοκαλιώτιδες, έχω δει τάντερά μου. Έχω δει. Έτσι. Εντάξει. Έχει βοηθήσει και το ΒΑΡ σε αυτό το κομμάτι. Πάρα διορθώνονται πολύ. Αρκετά λάθη. Πάρα πολύ. Έτσι. Πάρα πολύ. Το ΒΑΡ διορθώθηκε πάρα πολύ. Και θα διορθούν και άλλα αν έρθει αυτή η ρημάδα η γραμμή, παιδιά. Δώσε αυτά τα 200 χιλιάδες. Όλα θα γίνουν. Να τα βλέπουμε. Όλα θα γίνουν. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα. Καλώ ο να σα ακούμε, φίλε, σήμερα δεν σα διακόπτουμε. Πείτε ό,τι θέλετε. Καλημέρα. 26 χρόνων Παοξής από τα Δυτικά, Στραβοστόμης που ξέρει λίγο ποδόσφαιρο. Εντάχει τρία πράγματα. Εντάχει γιατί είμαι και στη δουλειά. Ναι. Ένα. Ρε φίλε Ολυμπιακέ, πήρες τηλέφωνο να πεις ότι χθες δεν είδες παιχνίδι Τάτσι Μίτσι στο Κλεάνης Βικελίδης. Ε, όχι ρε αδερφέ. Δύο. Εσείς που ξέρετε περισσότερο ποδόσφαιρο από εμάς, γιατί δεν σταθήκατε περισσότερο όταν ξεκινήσατε την εκπομπή στην αλλαγή του Φετφαντζίδη, που ό,τι καλό έδειξε ο Άρης επιθετικά 40 λεπτά στον πρώτο ημίχρονο ήταν ο Φετφαντζίδης. Κάναμε αναφορά. Κάναμε αναφορά. Τον ρώτησα, πες για τον Φετφαντζίδη. Και δεν τον έβαλε. Κάναμε μικρή αναφορά. Μικρή αναφορά κάναμε. Αναφορά. Ο Φετφαντζίδης δεν βγαίνει από αυτό το μάτς. Γιατί ο Φετφαντζίδης προσπάθησε. Όπως προσπάθησε και με την Τούμπα. Ναι. Και μάρκαρε. Ναι. Αυτό. Σωστός. Και τρίτο. Κουλιανέ, ναι. Χαρά στην υπομονή σου. Άμα τον είχα εγώ αυτό να δίπλα, το πνεύμα αντιλογίας. Που ουσιαστικά κάνει πνεύμα αντιλογίας χωρίς κάτι να έχει να πει. Τον έχω αδυναμία και το ξέρει. Τον έχω καψούρα. Ζαλίρης και δωματιάκι. Με βρέμε που λένε. Και τον ακούω τον Ραπτόπουλο, ναι. Τον ακούω τον Ραπτόπουλο από τότε που έκανε 12-2 με τον κόκκινο βράδυ που έδινε προγνωστικά. Ίντερνετ δεν είχαμε στη Θεσσαλονίκη τότε. Φοβερά πράγματα. Από τότε τον ακούω. Ζαΐρης και Δωματιάκη. Καλημέρα. Καλημέρα. Τον έχω. Καλημέρα στραβό. Τον έχω αδυναμία καψούρα. Τι να τον κάνω ρε τον κουμπαράκι μου. Αλλά ότι σκάει γάιδαρο το σκάει. Δεν το συζητάμε. Θα βρει κάτι πάντοτε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και βλέπω στραβά πράγματα. Ναι. Ναι. Ρε, αυτό ξυπνάω το... και βλέπω στραβά πράγματα. Ανάποδα όλα. Ναι. Βλέπεις είσαι ξαπλωμένος ανάποδα και τα κοιτάς. Είμαι ανάποδος. Ανάποδος. Ναι. Για πάμε γιατί ο κόσμος σήμερα θέλει να τα πει. Για πάμε. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Τι ωραία φιλιά δώσατε στον Ολυμπιακό! Κύριε Αδώρα! Ραπτόπουλε, σε παρακαλώ μην με δουλεύεις. Είμαι που με στεναχωρεμένη. Ναι, ναι, για την κυρία Δώρα τουλάχιστον ο Κωνσταντίνε μου λίγο respect. Ναι, κάνατε αυτό που θέλατε κυρία Δώρα, γιατί να είστε στεναχωρεμένη. Γιατί δεν μιλάτε για το διαιτητή καθόλου που ήταν πώς... ένα φάντασμα. Τα λέω κυρία Δώρα, δεν τα λέω. Κάτσε την μπάλα, ναι. Αν ήταν δυνατόν να τη βάλεις θα δείξει για να κερδίσει ο Ολυμπιακός. Φάου δεν μας έδινε, πέρσι δεν μας έδινε. Χτυπούσατε, δουβάζατε τα παιδιά σου. Χτυπούσα και νιάζεσαι σε δικαιολογό. Σε παραδέχομαι. Αλλά ο διαιτητής ήταν χάλια, χάλια, χάλια. Εσείς κυρία Δώρα θέλατε να κερδίσετε. Κυρία Δώρα. Κυρία Δώρα. Ναι, πες. Κυρία Δώρα. Ναι. Τι έπαθε. Πες, πες, ακούω. Θέλατε να κερδίσετε. Θέλατε να κερδίσετε εσείς. Δεν άκουσα τι είπες. Ο Άρης ήθελε να κερδίσει. Βεβαίως και ήθελε να κερδίσει, αλλά όχι έτσι που έπαιξε. Ναι, δεν έπαιξε και ο Άρης καλά. Ναι. Η διαιτησία ήταν κακή, κυρία Δώρα, εγώ συμφωνώ μαζί σας. Δεν είδα εγώ τότε διαιτησία, δεν είδα το 70. Ήτανε κακή η διαιτησία, αλλά εγώ κρατάω ένα αστερίσκο. Γιατί δεν φωνάζατε την προηγούμενη εβδομάδα ότι δεν θέλουμε αυτόν διαιτητή όπως κάνατε με τον ΠΑΟΚ. Γιατί με το... είναι η λύση, η παράγοντα. Να τα, η κυρία Δώρα έξω από τα δόντια. Την αγάπη μας, κυρία Δώρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, δάκη. Μπράβο, τη βλέπω ανανεωμένη. Φρεσκαδούρα. Φρέσκια. Ναι. Ωραία. Είναι το φθινόπωρο με τα πρωτοβρόχια και τη βλέπω ανανεωμένη. Άκου λέει. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Καλώσονα. Να σταματήσει αυτή η πλάκα με τις μοβ φανέλες. Ο Άρης φοράει και τη γνώμαυρα. Πολύ ωραίος. Και θα φοράει και τη γνώμαυρα σε όλους τους αγώνες. Πολύ ωραίος. Αυτό εδώ με τις μοβ φανέλες έχει καταντήσει αηδία. Πολύ ωραίος. Να ψάχνουν κανένας δηλαδή το ότι μας σαν το κουστούμι του μπαμπούλα. Πήγα χθες και τον είδα. Μας φταίνε οι φανέλες γιατί χάνουμε και γιατί δεν πάει καλά η ομάδα. Σαν το κουστούμι του μπαμπούλα. Τα αποτελέσματα αυτά είναι άμα χειροκροτάς μετά από ήττα από τον ΠΑΟΚ με τον Χαϊλάου. Όπα. Όπα, νάτος ο Αριανός. Αυτά είναι τα αποτελέσματα κύριοι στην Αριανή. Που κάποτε το Χαϊλάου όταν ήμουν παιδάκι έτρεμε σε ήττα. Έτρεμαν τα τσιμέντα. Και τώρα χειροκροτάμε. Και βράμε μόνο φανέλες να γίνουμε Φιωρεντίνα.
Αλλά... Γεια σας, καλημέρα σας. Καλημέρα, φίλε. Τα είπε. Εμείς αφήνουμε τον κόσμο να τα πει σήμερα. Πλάκα, συμφωνώ αυτό. Το καλύτερο μισάωρο ακροατών από τη μέρα που κάναμε εκπομπή ναι. μαζί. Ναι. Πείτε τα παιδιά, έχει δίκιο. Τι μου αφανέλει, δεν μπορεί να βάλει κανονικέ σου. Γιατί υπάρχει κανένα μπέρδεμα, όχι, δεν υπάρχει. Άμα δει τον μπαμπούλα αντιμένο σε κοινό. Έτσι είναι με μοβ. Μοφανε... Γιόλα, ε. Γιόλα. Έλα, φίλε, πέστα. Πέστα και εσύ. Κουκλεντέν ο μπαμπούλα. Ναι, με ακούτε. Ναι, 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 ναι. Λοιπόν, καλό το οικογενειακό διπλό που είδαμε. Είχαν συμμετείχε και η Ένωση Βετεράνων και του Άρη και του Ολυμπιακού. Για Αβραάμ μιλάς, ε. Ναι, βέβαια, θα έρθει τον Παπαδόπουλο που είπες και εσύ που γούρολωνε τα μάτια του να βάλει τον Παπαδόπουλο με τον ΠΑΟΚ. Σε τερμπακ και να βάλει και τον Τωροσίδη με τον ΠΑΟΚ όταν θα παίξουμε. Δεν μπορεί να τους βάλει αυτούς. Τι να τους βάλει αυτούς. Λοιπόν, δεν θα βλέπουν τον Λιμνιού. Έβαλε αυτούς τους δύο λοιπόν. Ναι. Από την άλλη μεριά. Ήταν και ο άλλος ο παλιός ο παίκτης του Ολυμπιακού, μηδέν. Ήταν και ο άλλος ο οποίος δεν έφαγε καλή σκυλοτροφή για να ουρεί το χορτάρι. Έλα τώρα, είσαι λίγο προκλητικός. Μ' αρέσει. Σ' αρέσει. Δεν είμαι προκλητικός. Είσαι λίγο προκλητικός. Πάντως... Δεν είμαι προκλητικός. Ναι. Έπρεπε να πάρει διουρητικά χάπια για να συνέλθει. Φύγε προκλητικέ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Σ' αρέσουν τέτοια. Και βέβαια, ευγενέστατος. Ωραίος, ναι. Η φωνή του τρομερή καμπάνα, δευτεριάτικα. Ωραίος, πάμε στον επόμενο. Πάμε, να δούμε τι θα μας πούνε οι φίλοι. Έλα, καλημέρα. Ναι. Παιδιά, καλημέρα, εγώ είμαι. Ναι, κύριε. Και... καλημέρα καταρχήν και συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Είμαι Πάοκ και είμαι ο Παναγιώτης. Γεια σου, ρε, που έμενα στην Αθήνα, σας έχω ξαναπάρει παλιά. Η εκπομπή καταπληκτική. Θέλω να πω δύο πράγματα στους φίλους, πραγματικά φίλους συνειδητοποιητές Αριανούς, έτσι, οι οποίοι είναι υποψιασμένοι, και να απαντήσω και στο φίλο Ολυμπιακό που πήρε τηλέφωνο, αν ξέρουμε μπάλα ή όχι. Εγώ θα πω ένα πράγμα, γιατί έβλεπα με φίλους, μ' ακούτε, έτσι. Ναι, ναι, πεντακάθαρα. Έβλεπα με φίλους Αριανούς, έτσι, το ποδόσφαιρο, το παιχνίδι εχθές του Άρη, μετά από τον Πάοκ. Έτσι, μετά παιδιά του 67, μέτρησα 18 πάσες από το κέντρο, λάθος του Άρη, έτσι, υπέρ του Ολυμπιακού. Δηλαδή, και γεμίσματα σε δυο κοντούς. Μπράβο, δηλαδή 18 πάσες κάνανε στο κέντρο και εκεί ήρθε και η φάση του Μασούρα, έτσι, στην αντεπίθεση που έκανε τη μόνη φάση του Ολυμπιακός. Στο δεύτερο μίχρο δεν έκανε τελική ο Άρης συναισθία, είναι ένα θέμα τελική. Αυτό, έτσι, ένα ολόκληρο μίχρονο. Και μπαίνει ο Τόνσο... να τριπλάρει χαμηλά το, του το Σεμέδο και λες ο κοντός θα τον περάσει το ψηλό στο μεγάλο χώρο και βάζει την ποδάρα το Σεμέδο χλάτς και του παίρνει την μπάλα εκεί την ώρα τον πας στο κουρίο του ξεβάβεις το πλατινέ μαλλί το βάζει στο ατομοτρίς και του λες άμε στο διάλο από εδώ ρε παίχτησες εσύ να πούμε. Έλα πάνω. Δεν είναι τριγκάρο, απλά να μιλήσω, να απαντήσουμε στο φίλο Ολυμπιακό, έτσι, αν ξέρουμε από μπάλα ή όχι, έτσι, 18 πάσες παιδιά, το ξαναλέω, έτσι, λάθος στο κέντρο, μετά το 67, δεν πέρασε ούτε μία μπαλιά σωστή. Μία. Ναι, ναι. Το μετράγαμε μία μπαλιά. Αν θέλει να το δουν πάλι το παιχνίδι μετά το 67. Ο Ολυμπιακός δηλαδή. Και αυτός δεν έκανε τελική συναισθία. Έκανε βέβαια μία φάση με το Μασούρο, όπως έκανε και ο Άρης με το Ματσίνι που έφυγε η μπαλιά. Έλα, πείτε για το διαιτητή, για ξεκάρφωμα οι Αριανοί. Τα διαιτητής ήταν κακός, τελείωσε. Έλα για ξεκάρφωμα, μια χαρά ήταν. Και το κλείνω, παιδιά, ο Ματσίνι δεν μπορούσε να πάει τα δεξιά ή να γεμίσουν τη δεξιά πλευρά. Έχω δύο σέντερ μπακ αργά. Βάζω τον αργό Ιντέγε. Πάμε να πάρουμε ακόμα ένα. Να σε καλά, πάνω. Του έχω αμολύσει στα πλευρά. Ένα τελευταίο. Εντάξει, τα ξέρουμε τα έργα. Κάτσε 10 και 2 μπήκαμε. Τελευταίο, εδώ γίνεται χαμός, τι γίνεται. Ένα, πολύ γρήγορα. Φωνάνε βάζεις. Ωραία, μα διώχνει ο Καζαμπάκας. Εμείς βγαίνουμε 10, οι άλλοι βγαίνουν και 2. Μπαίνουν και 2. Θα πάω να κάνω μανούρες τώρα. Διαμαρτύρεσαι σαν τον διαιτητή τώρα, τι. Ναι, είναι. Σαν τον διαιτητή. Ο λοιπόν, διαιτητής αποφάσισε να μας βγάλει. Όλα γίνονται, φίλες και φίλοι, απεριόριστα με το WinOne. Γιατί εκτός από απεριόριστα data που δεν τελειώνουν ποτέ, μας προσφέρει και απεριόριστη ομιλία με όσα άτομα βρίσκονται στο ίδιο συνδυαστικό πακέτο. Έτσι δεν σκέφτεσαι αν τελειώνει ο δωρεάν χρόνος ομιλίας σου ή αν χρεωθείς επιπλέον για να μιλήσεις στα πιο σημαντικά άτομα της ζωής σου. Μάθετε λοιπόν όλα τα προνόμια που μπορείτε να απολαύσετε με το WinOne στο win.gr/WinOne. Ακριβώς 10 οι επαγγελματίες Cool και Rap κατεβάζουν τα στόρια. Θα δώσουν σκυτάλια αμέσως τώρα σε δύο φοβερούς τύπους, Γιάννης Πάγκος, Γιώργος Ζαΐρης, μέχρι και τις 12 πλάκα τέλος. Εκεί έρχονται τα ραφάλ του Γιώργου Μπούζου. Μέχρι και τις 2 η μπάλα στη σέντρα με τον Κωστή το μεσημέρι. Με τον Cool το απογευματάκι παρέα με τον Χουλιγκάνο. Μένετε εδώ 95 και 5 στο Μετρόπολης. Καλό πρωινό να έχουμε. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Να περάσουμε καλά, έστω και χωρίς ευρωπαϊκά παιχνίδια αυτήν την εβδομάδα. Καλημέρα! Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα. Τίτλοι επικαιρότητας.
Μία προσφορά από τα ζαχαροπλαστεία Νικολαίδη.